γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή, γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Μπήκε φορτσάτος, μπήκε φορτσάτος. Νομίζω ακόμα δεν άνοιξες εκεί υπολογιστές, τέτοια αυτά, ακουστικά. Καλώς τον Αντογιάννη, ναι. Γιάννηνο, είναι και τις επικαιρότητες, τι κάνεις προς αγόρι μου. Καλά είμαι, καλά, σε επάλξεις. Έτσι, επάλξεις. Άρχισα λίγο να ξυπνήσω. Ναι. Παρά 20 ξύπνησα. Α, αλλά ήσουν εδώ κανονικά. Πώς τα κατάφερες, μαχήμι. Στρατό, Κοίτα, εντάξει τώρα. Με τα ρούχα κοιμήθηκες. Το λέγαμε και χθες. Όχι. Μπιτζάμες κανονικά, τίμια, πάπλωμα. Έτσι εννοείται. Αλλά ευτυχώς τώρα το πρωί δεν έχει κίνηση. Και λίγα 3-4 κομβικά φανάρια να πετύχεις πράσινα, την έχεις κάνει τη δουλειά. Έτσι υπάρχει μέθοδος. Αυτό το λέω και στους υπολείπους που ξυπνάνε πιο αργά, έχουν πιο προνομιακές, προνομιούχες ώρες εργασίας. Λέω, κορόιδα, εσείς ναι, μεν ξυπνάτε λίγο πιο αργά, αλλά τρώτε όλη σας την ημέρα στην κίνηση. Πάτε, ελάτε. Εμείς σηκωνόμαστε εδώ το πρωί. Είναι το πλεονέκτημα που έχουμε. Ερχόμαστε κατευθείαν στις δουλειές μας, φεύγουμε κατευθείαν από τις δουλειές μας, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα από όλες τις δουλειές μας. Δεν πάμε καθόλου στις δουλειές μας. Λόγω αυξημένου φόρτου ανεργίας αυτό το κύριο. Έχει αλλάξει το rotation, μου έλεγε έξω ο Ιωάννης ο Λεονταρίδης. Λέω, εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε βολέψει όλα τα παιδιά, τα έχουμε βρει δουλειά. Θα σε βρούμε και εσένα, μην στεναχωριέσαι. Εννοείται. Να μην έχω κανένα άγχος. Όχι, εδώ είναι σύγχρονο ο ΑΕΔ, είναι το άγγιγμα του Μίδα έχουμε. Εκτός αν το θέλεις ή δεν το θέλεις. Έχει διαφορά. Μπορεί να θες να ράξεις, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Να... Όχι, είπαμε, εντάξει. Ο φόρτος ανεργίας αυξήθηκε. Δεν θέλουμε να ράξουμε άλλο. Μην κόψω μια μεσιαστής κιόλας. Εντάξει. Άμα βρεις τώρα δουλειά και το καλοκαίρι θα βλαστιμείς όταν θα έχει μουντιάλ. Θα λες τι ήθελα και δούλεψα, θα χάνεις τα παιχνίδια. Κοίτα, εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι θα νιώθουν κι αυτοί. Δεν θα είναι τόσο σταγάρια και θα τα έχουν. Τα πιο πολλά Σαββατοκύριακο τις τετράδες. Μία τετράδα νομίζω έχουμε και είναι Σάββατο. Νομίζω έχει... Τετράδες είναι μόνο... μόνο ναι, μόνο στον τελευταίο, στην τρίτη αγωνιστική που είναι, πρέπει να γίνονται τις ίδιες ώρες και έχει δύο ομίλους μαζί. Τα έχουμε... τετράδα τις ίδιες ώρες, εντάξει, εκεί θα γίνεται χαμός. Γι' αυτό σου τα έχω μελετήσει από τώρα. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμή που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλώς η Κατερίνα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Αχ, Κατερίνα μου, συναχωμένη μου είσαι πάλι. Σε ακούτε. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Εμείς ακούμε, εσύ δεν μας ακούς. Κατερίνα. Θα ξαναπάνε εμείς τα χωριές. 2-31-0-287 για 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από νωρίς, εδώ στο λόγο επειδή. Επικοινωνούμε. Συνδιαλεγόμαστε, συνδιαμορφώνουμε το ύφος αυτής της εκπομπής, τη θεματολογία. Πολλά και σήμερα τα θέματα και αθλητικού περιεχομένου και νη. Καλημέρα στη γραμμή. Έλα, πάμε, δεν με ακούγατε. Ακούγαμε, εσύ δεν άκουγες. Εγώ μιλούσα, πώς δεν άκουγα, μιλάει κανένα. Γιατί δεν σε ακούγαμε. Ναι, δεν ακούγονται τίποτα. Τι λέει, τι κάνεις, καλά. Καλά, τι να κάνω, ρε, να με ροδούλη, με ροφάει αυτό, ξυπνάμε. Είδες οι καλές μου προθέσεις και καλές μου οι προθεσίες έκαναν να γίνεται πολύ σύρμα στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Όλοι έχουμε... Πότε έγινε αυτό. Όλοι έχουμε σαν κλωσοπούλια εκεί να μιλήσει στο στούντιο μαζί. Α, γι' αυτό λες. Α, ναι. Γι' αυτό, για άλλο δεν ξέρω. Δεν διέτε, λόγω επειδή φύρμας, για να προλάβουμε... Όχι. Ψέματα, αλήθεια λέω, θα έρθεις, μπας και έχουμε λίγο κόσμο. Γίνεται να τις κάνεις Παρασκευή, ρε, στη Μεσοβόνα. Παίζουμε ποτέ, δεν έχουμε, έχουμε παίξει 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μία φορά Σάββατο, παιδιά. Σε μεγάλο live. Με βάζουν. Μα θα σου πω τώρα, θα σου εξηγήσω. Όπως και στο σταθμό κάνω το χαμαλίκι και έρχομαι 6-8, έτσι και, έτσι και, και στα μαγαζά κάνω χαμαλίκι. Είναι καλύτερα από τους άλλους που κάνουν μεσημέρι στην εκπομπή, π.χ. μία εκπομπή. Πληρώνομαι καλύτερα από τους αγορά. Μπορεί. Από τους αγορά, από τους άλλους. Το μεσημέρι πες κάνω εκπομπή, τους αγορά κάνω. Κατερίνα, και εγώ όταν θέλω να ζητήσω δανεικά, ο Μπάμπης που είναι το πρώτο. Τι νομίζω, πόσο σου φιγεράει. Όχι, εγώ δεν παίρνω για δανεικά. Να πάρεις. Να πάρεις για ιδανικά, γιατί αυτή η εκπομπή. Έχω αγγλικό στη μισή Ελλάδα και είμαι το κάνεις με
Και εγώ θέλω κάτι, άμα περισσεύω. Είσαι πρωινός τύπος, Κατερίνα. Βέβαια. Τους εύχομαι καλές ιστορίες να πάρω λεφτά δικά μου από το κράτο. Μου δώσε πάρε και αυτή. Μάλιστα, πάρε και αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να κάνω, ρε συμπάνω. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Δηλαδή, θα τα ακούσεις τώρα. 8 ώρες θα λέμε νέα. Πόσο είναι. 2 ώρες νέα θα λέμε. Μην εδώ συντονισμένοι, θα τα πούμε όλα από το μικρόφωνο. Πότε ξαναπέζω τώρα μουσική. Πότε ξαναπέζω. Του Αγίου Βαλεντίνου παίζω live, τσικνοπέμπτη παίζω DJ. Να έρθει να ακούσουμε εκεί Σκόπια, Σκόπια. Όχι, Σκόπια, Σκόπια είναι τώρα, δεν είναι και επίκαιρο αυτό να το λες. Εδώ σε ένα μαγαζί στη Βαλαωρή του θα παίξουμε DJ. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Έλα, δεν θα είμαστε εκεί μια μεγάλη παρέα, θα χορεύουμε τεκελαπόγκο. Να είσαι καλά, για τα καλά σου λόγια. Τεκελαπόγκο είναι. Εντάξει, είμαι κατά τέθεν. Άρα, άμα θες, έλα την επόμενη τέτοια τσικνοπέμπτη. Κάθε τσικνοπέμπτη κάνουμε εδώ εκπομπάρες. Να μου πεις και τις υπόλοιπες ημέρες για εμάς είναι τσικνοπέμπτη. Έχουμε μία εβδομάδουλα μπροστά μας. Σας καλημερίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε έτσι φορτσάτη, δυνατή, ορεξάτη. Όπως κάθε μέρα, τι να κάνουμε, τα ξεπερνάμε. Θα ξορκίζουμε το κακό. Σιγά γιατί... σιγά θα συνέρθουμε, θα πέσουμε. Ναι. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι δεν πήγε καλά με τις ζωές μας και είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τέτοια ώρα, διάφορα υπαρξιακά. Θα μας ερπάζουν και μας νουθετούν, που είπε και η Κατερίνα μας. Είναι ένα διαρκές ταξίδι στην αυτογνωσία το λόγο επειδή. 2-31-0-287-38 για το τηλεφωνάκι μας. Πάντα ανοιχτό. Ξεκινάμε. Καλό μήνα δεν είπαμε σήμερα. Όχι, είναι πρώτη του μηνού. Βεβαίω. 5η-1 του Φλεβάρι. Εμείς ήρθαμε στον μικρότερο μήνα, αλλά από πάρα πολύ σπουδαίο μήνα αυτού του έτους. Φέτος έχει σημαντικά πράγματα. Έχει μεγάλες διοργανώσεις. Έχει τσικνοπέμπτη, έχει καθαρή Δευτέρα. Έχει Βαλεντίνο. Έχει. Εμείς για τσικνοπέμπτη ζούμε. Ζούμε για διάφορες, για πολλές μέρες. Ζούμε, έχει αποκριά. Έχει. Ο Φλεβάρης θα περάσει και θα είναι πάρα πολύ σφιτοδεμένος, συνεκτικός, συμπάγης. Συν 10 κιλά σε όλους. Εντάξει. Καλημερίζουμε στη γραμμούλα. Oh. Καλημέρα. Καλώς τον να. Και καλό μήνα σε όλους. Βεβαίως, επίσης. Ο Φλεβάρης, ο μήνας πάθει που θα κριθεί το προτάσμα για το ΠΑΟ. Λες ότι το Φλεβάρι τόσο νωρίς θα κριθεί. Θα κριθεί σε αυτό το μήνα πάλι. Μάλιστα. Και φανταστώ ότι εννοείς 25 εκεί. Όχι 25. Έτσι και κάνουμε νίκες μέχρι και τις 25 και μέχρι να βγει ο μήνας. Ναι. Είμαστε πρωταθλητές. Μάλιστα. Έχεις και τα ντέρμπι την ΑΕΚ, την παίζεις το Φλεβάρι. Ντέρμπι την ΑΕΚ το παίζω λίγο αργότερα. Α, αργότερα. Είναι πιο μετά τον Ολυμπιακό. Αλλά, λες αλλά ο... θα έχω τόσο τέτοια απόσταση από την ΑΕΚ που δεν θα με πειράζει. Α, μάλιστα. Άπλα, άνετος. Η ΑΕΚ θα χάσει την Κυριακή από τον Ολυμπιακό. Έτσι λες. Ναι. Το είχα πει κιόλας ότι η ΑΕΚ θα περάσει το κύπελο και θα χάσει το πρωτάθλημα. Λέει τον Ολυμπιακό. Εγώ βλέπω χ σε όλα. Καλά, εντάξει. Αυτό και είναι το κύπελο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το ιδανικό σου σενάριο για σένα. Χ θα πανηγυρίσει, θα βγει στο Λευκό Πύργο. Άμα έρθει χ αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι κερδίζω εγώ στα Γιάννα και θέλω χ. Αυτή πάω με 3 και 4 βαθμούς διαφορά αντίστοιχα, έτσι δεν είναι. Πολύ σιγουριά βλέπω βέβαια στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Από τη Δευτέρα το πρωί ο κόσμος συμπεριφέρεται σαν να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος. Η διαφορά της ομάδας όμως είναι φανερή. Φαίνεται ότι πάνε με το μαγείρι στα δόντια για αυτό. Πάνε, εντάξει. Κάθε παιχνίδι για αυτούς είναι τελικός. Εντάξει, αλλά είναι το κλασικό αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός. Κατά κάποιο τρόπο γίνεται και λίγο έπαρση. Έλα τώρα, βρε, το έχουμε στα πόδια μας αυτά και ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, okay. Έπαρση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λες. Μάλιστα, δεν ξέρω. Εγώ διακρίνω άλλα πράγματα. Δεν θέλω να το. Θα δεις τι θα γίνει την Κυριακή. Αν με το Γιάννενο το έχουν όλοι δεδομένο. Μη πάμε καν φάση. Εγώ έχω πει ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να παίξεις και να κερδίσεις. Αν δεν παίξεις, δεν κερδίσεις. Εκτός κι αν είσαι σούπερ άτυπος. Μάλιστα, το ότι παρακαλάνε όλοι, πέφτει κάτω ο Μάτος και όλοι κάνουν ξόρια, δεν πάθει τίποτα. Πάμε, εγώ θέλω να βλέπω την ομάδα, θα σε κερδίσει, να πηγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια. Μάλιστα. Γιατί αυτό το διακρίνει. Να βλέπεις, να γυαλίζει το μάτι. Καλά σίγουρα, εδώ τώρα που φτάνει σε αυτές τις στροφές. Αν τα δώσεις όλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και για το χύψη λόγο δεν κερδίσεις, δεν έχω κανένα θέμα. Αν δω όμως ότι είσαι, έχεις μια χαλαρότητα και μια νοθρότητα, μετά μειώνει την πιθανότητα της επιλογής νίκης. Όπως και να το κάνω, δηλαδή δεν τα έδωσες όλα. Δηλαδή για το σκοπό σου. Την προηγούμενη Κυριακή στο μάτσο με τον Πανετολικό ήταν λίγο δοκάρι και μέσα.
ότι η ομάδα εν τέλει πήρε την νίκη στο 87 και όλα καλά. Αν ο Πάκο έφερνε 0-0, τώρα θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια μέχρι σήμερα. Ε, καλά, εννοείται ρε φίλε, γιατί έφυγε σήμερα και τα λοιπά. Οκ, okay, θα τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, τους πανηγυρτίδες τους ξέρουμε. Είναι μεγάλο, μεγάλο κομμάτι. Αλλά εγώ και όταν η ομάδα σου λέω δεν πήγαινε καλά, σου έλεγα ότι θέλει μια νίκη να ξεμπλοκάρει. Εντάξει, εσύ είσαι... με την Ξάνθη, ξεμπλοκάρει. Είσαι από τις φωνές της σύνεσης και της σύγκλησης μέσα στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και ακούς και λόγο επειδή. Εντάξει. Επειδή... αλλιώς θα άκουγες άλλες εκπομπές εκεί. Να παίρνεις να έκραζες. Και θα παίξεις disc jockey δηλαδή. Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτός που καβαλάει τους δίσκους δηλαδή. Ακριβώς. Και αυτός που έπλαινε στο στρατό το λέγανε το disc jockey, αυτόν που έπλαινε και τους δίσκους εκεί. Και άλλα πολλά. Έχουμε θητεύσει σε όλα αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό δρόμο σε όλες τις ψυχούλες που είναι συντονισμένες με την εκπομπή. Μπαίνουν σιγά σιγά στα μάξια τους, είτε δουλεύουν επαγγελματίες ή τώρα αρχίζουν και κατευθύνονται προς τους χώρους εργασίας. Ή προς το σπίτι τους. Προς το σπίτι τους. Λες κάποια από τα χθες. Κάποια τι θα σε νιάτα. Κάποια τι θα σε νιάτα. Και αυτά υπάρχουν, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μαζί σας είμαστε και σας ζηλεύουμε και λίγο τύπου. Πέμπτη, 1 του Φλεβάρι. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, κλασική παροιμία. Ο Φλεβάρης με νερό κουτσός μπαίνει στο χορό. Έχει διάφορα ο ελληνικός λαός. Φλεβάρης θα πιέσει κανένα χιόνι, καμιά μειονέκτηση. Εύκολα, εντάξει, ναι. Πάντα. Μα τώρα ξεκινάει ο χειμώνας. Φλεβάρη, Μάρτη. Εννοείται. Ναι. Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει, πάλι άνοιξη θα ανθίσει. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίζει, πάλι άνοιξη μυρίζει. Μα κι αν τύχει να θυμώσει, μέσα στα χιόνια θα μας χώσει. Να εδώ μας τα λέει. Εδώ πουλάει και την τρελίτσα. Πουλάει και την τρελίτσα και δεν ξέρω κι αν έχει ποδοσφαιρικό αντίκτυπο αυτό. Γιατί όπως μας είπε πριν ο φίλος μας, ο Νταλίου, ότι σου λέει το Φλεβάρι θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Ναι, να χωθούμε στα χιόνια. Ναι, κάποιοι φιλάθλοι, κάποιες ομάδες θα χωθούν στα χιόνια. Παπαντή καλοβρεμένη, κοφίνα γεμισμένη. Αυτές είναι παροιμίες για τον Φλεβάρι, δεν ξέρω τι σημαίνει. Κύριε, λέει στο Φλεβάρι και στο χάλκομα με βάνεις. Χάλκομα είναι το καζάρι και η παροιμία λέει στην υπερβολή της. Εννοείται από το πολύ κρύο μπαίνουμε μέσα στο καζάρι να σταθούμε. Τα λένε έτσι, τα εύθυνα. Ο μήνας Φλεβάρης ή τις φλέβες του, παρένθεση νερού ανοίγει, ή τις φλέβες κλείνει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα με τις φλέβες στο μυαλό μου παραπέμπει. Δεν ξέρω. Σε χρήση έτσι ας πούμε ουσιών διαφόρων. Περίεργο. Περίεργο μακριά από όλο τον κόσμο. Ο Φλεβάρης φλέβες ανοίγει και πόρτες σφαλάει. Βρέχει λέει και κάνει κρύο. Αυτό σημαίνει. Εγώ έτσι πως το έχω στο νου με τα χιόνια που λέει θα του λες α, στο μείον 5 είστε κρύο. αρχίσα και αυτά. Είμαστε ψηλά, είμαστε ψηλά, είμαστε ψηλά. Στις 17 του Φλεβάρι. Να, εδώ έχει τώρα και ίσως και πρόβλεψη. Παροιμία πρόβλεψη. 17 του Φλεβάρι νομίζω είναι 14 είναι Τετάρτη, 15, 16 Σάββατο. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της αποκριάς. Στις 17 του Φλεβάρι θα συσταθεί τον ήχη του Βοδιού. Έτσι λέει αυτό, διότι στις 17 σύμφωνα με το θυμόσαφο ελληνικό λαό αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Στις 15 από Φλεβάρι βαράει το άλογο ποδάρι. Πάλι ζεσταίνει ο καιρός. Πότε πρώτο ζεσταίνει. Καλά, ναι, εντάξει, το Μάρτιο κάνει κάτι χιόνια. Γενάρη το παιδί, Φλεβάρι φλέβησέ το. Του Φλεβάρι είπα να βρέξει και λησμόνησε να πάψει. Φλεβάρι φλέβες νερού μάνιξες. Σου πάνε Φλεβάρι, βρέξε και λησμόνησες να πάψεις. Αυτές είναι μερικές από τις παροιμίες. Δεν τις καταλαβαίνουμε και όλες τι θέλει να πει ο λαός. Κυρίως με τον καιρό είναι, απλά είναι μπέρδεμα. Άλλες λένε για χιόνια, άλλες για βροχή. Άλλες λένε για καλοκαίρι, άνοιξη. Είναι λίγο. Τα πιάνουν όλα, είναι του στυλ. Τα λες όλα, στα έλεγα εγώ μετά. Τριπλή παραλλαγή το παίξανε τώρα εδώ το στοιχηματάκι του. Καλό μήνα να έχουμε και θα τον έχουμε. Ωραίος μήνας όπως είπαμε. Σε κάθε μήνα κάτι βρίσκουμε όμορφο. Υπάρχουν δραστηριότητες, υπάρχουν πραγματάκια να γίνουν και πολλά αθλητικάκια βέβαια. Από σήμερα αρχίζει φουντώνει η μάχη του πρωταθλήματος. Δεν πιστεύω να λες να κρυθεί και εσύ το πρωτάθλημα μέσα στο Φλεβάρι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα είναι το. Δεν νομίζω ότι θα κρυθεί, αλλά θα έχουμε μια γεύση για το ποιος γίνεται πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβόρι. Μάλιστα, θα είναι λίγο πώς στη Eurovision αρχίζει και φαίνεται. Ποιος θα πάει να κατακτήσει. Ναι, ποιος θα ξεφύγει. Το πρώτο τρίτο, ας πούμε, αρχίζει και παίρνει μια εικόνα και λες τώρα εδώ υπάρχει μια τάση. Αυτός παίρνει τα δωδεκάρια, έτσι λες και εσύ ότι θα τελειώσει ο Φλεβάρι και θα έχουμε μια εικόνα. Με βάση το τι θα γίνει στην Τούμπα ουσιαστικά. Και για το Μουντιάλ που είδα τώρα στου ομίλου έχει 4 τετράδες αγώνων. Στην τελευταία αγωνιστική. Οι 3 είναι την τελευταία αγωνιστική και έχει και μία στις 18 Ιουνίου κάπου εκεί. Το κανόνισε από τώρα τις αδειές σου για να πέφτουν Σαββατοκύριακα. Προετοιμαζόμαστε κι εμείς. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, ποδόσφαιρο τον Ιούνιο θα μυρίσει. Ναι. Κανονικότατα. Αγίου Τρίφωνος είναι σήμερα του Μάρτυρα.
Φιλικητάτης μάρτυρος επιπροσθέτως. Και εορτάζουν ο Τρίφων, ο Τρίφωνας, Τριφωνία, η Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες, εορτάζουσες. Τρίφωνας, το μόνο που θυμάμαι τον Τρίφωνα είναι το... πως το έλεγε εκεί ο Βέγκος, το Πολυτεχνίτης και Ρημποσπίτης. Να έχεις την ταινία. Μπορεί, αλλά... που παίζει διαιτητής και έχει τον Τρίφωνα και έχει στήσει τώρα το παιχνίδι με τον box. Είναι και δικό μας και αθλητικό. Ναι, ναι, ναι. Και ο Τρίφωνας μια τσιλιβίδα και τρώει από ένα γομάρι το ξύλο και το λέει σήκωρε Τρίφωνα και τέτοια. Καμάρι της μονοκλησιάς, πως το έλεγε εκεί. Μια φανταστική ταινία. Σενάριο, σκηνοθεσία νομίζω είναι και Αλέκο Σακελάριο κιόλα από τις αγαπημένες μας του Ανάσου Βέγκου. Γενικότερα από τις αγαπημένες μας ελληνικές. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμα, καλημέρα. Καλώ τον, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον φίλο σου. Καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά, σήμερα έχω αργία. Α, γιατί αργία, έχουμε κανένα πολιούχο? Είναι ο Τρίφωνος. Α, και? Είναι η γιορτή των Καλεφτάδων, των Γεωργών. Δεν το ξέραμε αυτό, σοβαρά. Δεν το ήξερες? Πρώτη φορά το ακούω, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Γιορτή λέει των Κλαδευτάδων. Είδες τι μαθαίνει, ναι, κανένας όσο... Έχει εκκλησιασμό. Αλήθεια? Έχει τσίπουρα, γλέντια, κλαδίνα, χάλκινα. Σόπαρε! Πού όλα αυτά? Είναι μεγάλη γιορτή. Στη Βέρεια. Στο νομό η Μαθία. Στο νομό η Μαθία, ναι. Αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μάλιστα, αυτό δεν το ξέραμε. Ίσως να έρθουμε να κάνουμε καμιά βόλτα. Ναι, ο προστάτης. Ο Τρίφωνας ήταν γεωργός. Μάλιστα. Και η Παναγία βρήκε τη μητέρα του, mm-hmm, και την είπε κόπηκε ο Τρίφωνας στη μύτη. Ναι. Με το ψαλίδι. Ναι. Και εκείνη έτρεξε γρήγορα στο χτήμα να βρει τον Τρίφωνα και λέει, είπε η Παναγία ότι κόπηκε στη μύτη. Ναι. Τι λες καλέ? Ναι. Εγώ έτσι κλαδεύω, δεν κλαδεύω έτσι, και την ώρα που πάει να κλαδεύσει κόβει τη μύτη. Ψ, το βρήκε, το πρόβλεψε. Το πρόβλεψε και έσκυψε η μάνα του, πήρε τη μύτη και την έβαλε στη θέση της και κόλλησε. Έγινε και έτσι λέει η θρησκεία. Τα λαϊκά δρόμενα. Τα λαϊκά δρόμενα, μάλιστα. Τον Τρίφωνα έλεγε και δεν του φαινόταν αυτό, τον κλαδευτή. Το γνώριζα. Έδειξε τη μαθήνη. Μ' αρέσει και εγώ μαζί Γεωργός. Και εγώ μαζί με τον Τρίφωνα σήμερα θα γιορτάσουμε. Ωραία. Θα μεταδώσω, θα μεταδώσω ένα αγροτικό κομμάτι τώρα σε 6,5 αν είναι. Ναι, ναι. Βάλε. Ναι. Είδα στο YouTube ένα το δικό κομμάτι σου με τους Γερμάδες. Ναι, ναι, είναι αυτό για την ομό η Μαθίας. Είναι αγροτικό. Είναι αγροτικό. Ναι. Έχω και ένα άλλο. Μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Και αυτό αγροτική παραγωγή είναι. Για την αγροτιά. Μιλάει τώρα ενός είδους άλλου παραγωγή. Εκεί πάλι το νομό. Να κάνει κάτι. Ντότα πρέσ. Όχι. Να κλείσει την εκπομπή με αυτά, μπράβο. Θα προσπαθήσω να το θυμηθώ. 8 η ώρα λοιπόν, λίγο ξεχνάω, αλλά αν θα είμαι στον δρόμο εκείνη την, εντάξει, ώρα, καθοδόν. Θέλω να το ακούσω έτσι, έτσι να ανέβω. Ελπίζω να το θυμηθώ. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα μου. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Πολύ πατοκική η γιορτή αυτή, ρε φίλε. Γιατί ρε, η αγροτιά μα. Όχι, εντάξει, βρίσκουν ο κλαδευτής, εντάξει, θα μπορούσα να το πάρουν και οι κομμωτές κανονικά. Νόμιζα και θα πεις πασοκική. Και Τρίφωνας κιόλας. Ναι, ναι, νόμιζα θα εννοούσες ότι είναι πολύ πασοκική, λόγω επειδή ο κλαδευτής της κλαδικής, που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια, το πήγες έτσι. Είναι σπίς πολύ παλιά. Είναι πολύ τεφερλής, πολύ μάθος. καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν το έχω, δεν το έχω. Το έχω εγώ. Πάντως αυτός, ναι, που γράφει τις παροιμίες για το Φλεβάρι και καλοκαίρι θα μυρίσει, να θέλει να μου πληρώσει το λογαριασμό του αερίου. Α, καλά, τώρα ξεκινά τα κρύα, ρε. Κουβά έχουν πάει όλοι αυτοί με τις παροιμίες εκείνα τα χρόνια. Και επειδή έχω και πιλωτή από κάτω, ζεσταίνω και τις γάτες, κανονικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, χθες πάντως η περίπτωση του Κουρμπέλη, ναι, το πρωί ενθουσιασμός, μετά η Πάπα, ναι, που θύμισε... Κανονικά και με τον νόμο εκλογές που βγαίνει ο Καραμαλής και πανηγυρίζει. 2001, ναι, κανονικά. Δεύτερη φορά συμβαίνει στον Πάκο, βέβαια. Επειδή εδώ δεν καταλαβαίνετε το λόγο, επειδή κάναμε εμείς καμία αναφορά για Κουρμπέλη. Άμα δεν τα πούμε εμείς, αφήστε τους άλλους τώρα να λένε εκεί. Εμείς το είπαμε. Κοίταξε, κάτι ξέραμε. Τίποτα, απλά δεν είχα παρακολουθήσει. Δεν είχα παρακολουθήσει. Δεν είχα παρακολουθήσει. Δύο εκπομπές θα ακούω και συμμετέχω, τη δική σου και μία σε κάποιο άλλο ραντεβού. Σε έχω ακούσει. Μη σταχωριέσαι. Σε έχω κάνει σκάουτινγκ. Ναι, και βγήκα, επειδή είχα την πληροφορία, ναι, και μόλις βγήκε ο ρεπόρτερ και έδωσε ότι ο Πάο κοντά σε Κουρμπέλη, επειδή έχω κάποιον δικό μου άνθρωπο με την ΠΑΕ, μου είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Και βγήκα και εντάξει, κατευθείαν να με χλεβάσω, να με κάνω. Και τώρα σήμερα θα βγεις από εμάς, θα κάτσω να σε ακούσω. Να βγεις σήμερα, να βγεις σήμερα, σας τα έλεγα. Μα αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού. Το σας τα έλεγα. Γι' αυτό ζούμε. Το λεγάκι δεν γίνεται. Όχι, ρε, εσύ, τότε τι βλέπουμε μπάλα. Καλά, ναι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Χάρη του ελληνικού αθλητισμού, έτσι. Έτσι. Και για το μπάσκετ, πριν που άκουγα την εκπομπή, πριν ξεκινήσετε, έχουν δίκιο τα παιδιά. Αυτό που σου είπα και σένα για τη διαιτησία, για το ματ. Ότι είχαν σφάξει και τον Άρη κανονικά, όταν αυτός που διορίζει, που βάζει τους διαιτητές να σφυρίξουν, είναι, ήταν στέλεχος αυτής της ομάδας, του Προμηθέα. Ναι, είναι λογικό να γίνονται όλα αυτά. Σαν τον Μποροβίλο παλιά. Γίνεται κανονικά με χειρουργική επέμβαση. Σε καθαρίζει από το πρώτο, δεν θα αφήνει και μετά θα μπορεί να σου δώσει και σφύριγμα αν δεν χρειάζεται. Δεν το παρακολούθησα καθόλου το συγκεκριμένο το παιχνίδι, αλλά να τα λέτε εσείς που τα είδατε, που είστε μπασκετικοί, κάτι παραπάνω θα ξέρετε. Μάλιστα. Και, για να μην, και επειδή δεν ασχολούμαστε με τις ομάδες, ο Άρης τερμάτισε τελευταίο στον όμιλό του. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει. Θα τα πούμε και αυτά, έχουμε και αθλητικά. Γεια σου, καλό δρόμο. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα, από Τούμπα. Γιώργο. Πού είσαι, ρε μεγάλε. Στον Ιωάννη. Ιωάννης, εδώ. Απέναντι μου. Τι κάνουμε. Μια χαρά, εσείς. Και εμείς είμαστε. Σιγά σιγά ξυπνάμε. Αυτό θα φορτσάρουμε. Θα τσιτώσουμε, θα τσιτώσουμε. Πιο κουρμπέλι και καραμπέλι. Έτσι. Εδώ έρχεται ο Γάλλος. Ο Γάλλος ο Μουλέν. Είναι Μουλέν. Είναι Μουλάν. Εκεί μέσα κάπου Μουλέν. Είναι. Γιατί Μουλέν. Είναι... Και στη Θεσσαλονίκη γιατί να μην είναι Μουλάν. Σιγά να μην είναι Μουλάν. Ναι, γιατί έχουμε αυτή τη γαλλική την προφορά, παιδιά. Θα σας τα πω. Εγώ έχω κάνει γαλλικά και ξέρω. Ναι, είναι, ναι, για πες. Είναι Μουλόν. Κατάλαβες. Θα πω, αλλά, ναι, ναι. Αλλά Όλγα μουλό, τρέμει. Μουλό. Δεν είναι ευδιάκριτο αν είναι Ε ή Α. Αυτό. Και ας με διορθώσει κάποιος που έχει σερτιφικά. Ξέρω, κατάλαβα τι λέει. Κατάλαβα. Θα πω εγώ τώρα όλα σήμερα. Γι' αυτό. Κάποιοι είπαν, όπως είπε εδώ την ωραία την κρυάδα ο φίλος μας, ναι, ο Ιωάννης. Ναι, διάβασα κάποιον. Όχι, το πίσω, να το παράγεις. Γιατί. Ναι. Αυτό που λένε. Μου λένε στη Θεσσαλονίκη, με λένε. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει, να κρυώσουμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και... εγώ χθες έκανα αναφορά στο Μουλέν Ρούζο. Εδώ θυμήθηκα τα παλιά τα χρόνια και τέτοιο. Να σας κρυώσουμε λίγο. Καλά, εντάξει, χρειάζεται. Παίρνετε θάρρος, όχι τίποτα. Ο Φλεβάρης και αφλεβίζει και ούτω καθεξής. Καλύτερος λες είναι από τον Κουρμπέλη αυτός. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τον... Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Μάλιστα. Και το... αν ναι. Έχει. Πιστεύεις τον έχεις δει. Άκουγα προηγουμένως τον. Τον κύριο Κόκλα, αν πήραν συνέντευξη από έναν που τον έχει παρακολουθήσει, που είναι από την Γαλλία. Ομάδα που τον έκαναν μεταγραφή, θέλει, δεν είναι τόσο γκολτζής όσο στο να τρυπάει την άμυνα και να δημιουργεί σύγχυση στην άμυνα του αντιπάλου. Αυτό θέλουμε, σύγχυση. Και θέλει, χαμούλη να κάνουμε. Και θέλει έναν αμυντικό, έναν ας το πούμε αμυντικό δίπλα του. Ναι. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ και αμυντικό δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε και έναν αμυντικό. Τι πήρε. Κάτι θα τα δούμε και με τις μεταγραφές. Αυτά τα... Έχουμε εδώ την πλήρη χάρτα δικαιωμάτων και μεταγραφών. Δεν πήρε πάω και ένα center back. Πήρε και center back ή ο Μουλάν είναι center back. Ναι. Το Βόσνιο Μάρκο Μιχόγεβιτς πήρε ο ΠΑΟΚ επίσης. Ναι. Αυτό. Εντάξει, ναι. θα τα δούμε. Δεν θα παίξουν τώρα. Φαντάζομαι ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη διάθεση του προπονητή για να συμμετέχουν. Έχει και το κυπελάκι τώρα ο ΠΑΟΚ. Καλή συγκυρία είναι αυτή. Μπορεί να τους βάλει μέσα. Θα τα δούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο από Τούμπα. Εσύ, με συγχωρείς, ναι, ναι, μια παρατήρηση. Ήταν στημένο από την αρχή ότι δεν θα έρθει ο Κουρμπέλης. Α, κόλπο λες ήτανε, για κόλπο. Να... Ψαγμένο. Καλό. Γιατί? Για να σκάσει ο Παναθηναϊκός, ώστε να μείνει ελεύθερος ο παίχτης το καλοκαίρι και να πάρει παραπάνω μπόνους ο τέτοιος.
Ο μάνατζερ. Και λέει εδώ και 10 μέρες λέει ότι θα περιμένει πρόταση από την Νάπολη. Φιωρεντίνα, κάτι άκουσα χθες, δεν ξέρω τώρα. Φιωρεντίνα, κάτι τέτοιο. Κάτι ναι. τέτοιο. Φιωρεντίνα, Νάπολη, κάτι τέτοιο. Θα δούμε, μάλιστα, να είσαι καλά. Ακόμα θα περιμένει. Θα περιμένει, θα περιμένω. Φιλιά, τσάω, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Ο Άγιος Τρίφωνας τιμάται στη Ρωσία ως προστάτης των πουλιών, η άχρηστη πληροφορία. Εγώ συγκλονιστή τώρα που είναι ο Άγιος Τρίφωνας. Στη Ρωσία. Ο προστάτης των Γεωργών. Τον θεωρώ σχεδόν δικό μας παιδί, δικό μας άνθρωπο. Κανονικότατα. Λες ξεγαλουχημένο στα χωράφια. Παιδί μου, αμπελουργός. Όταν εμείς μαζεύαμε λιές. Έτσι, έτσι. Καλά κάνεις και ετοιμάσαι και τα τονίζεις. Και μεταγραφές χθες, τελευταία ημέρα. Είχαμε κινήσεις. Είχαμε κινήσεις. Δεν είδε κανείς το μου λένε αυτό. Είναι απλά ο λένε έχω ένα συμπέθερο που μου είπε ότι είναι καλός και τέτοια. Δεν ξέρω, έχω ένα φίλο κι εγώ στη Γαλλία. Μας ακούει στην επανάληψη να πάρε μας τα πει. Στην επανάληψη όμως. Στην επανάληψη να πάρε τα πει. Επίσης, μάθησε ο προηγούμενος που πήρα να πω για την προηγούμενη εκπομπή που πήγα για τον μπάσκετ. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι προηγούμενες εκπομπές. Ο άλλη δουλίτσα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Τώρα θα πάω να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό, να σκουμποθούμε εδώ, να συγκεντρώσουμε και τις μεταγραφές, το υλικό. Μας έρχονται με φαξ, γιατί είμαστε και λίγο πιστοδρομικοί. Εμείς σφραγίζουμε το δελτίο για να παίξει ο παίχτης. Τα παλιά χρόνια θυμάσαι τις θηρίδες που λέγανε. Δεν το θυμάσαι αυτό, ότι γινόταν οι μεταγραφές και δεν ολοκληρωνόταν τώρα στο τέλος του μήνου. Ολοκληρωνόταν συνήθως Παρασκευή οι μεταγραφές, αλλά αφήνανε ένα περιθώριο και το λέγανε κάπως στη θηρίδα που μπορούσες να έχεις καταθέσει εκπρόθεσμα με το δελτίο, αλλά να το στείλεις και να το βάλεις σε μια θηρίδα. Να είναι μέσα την ώρα που ανοίγει η θηρίδα. Θα πας τη Δευτέρα το πρωί, επειδή με τις θηρίδες έπαιζε μια καθυστέρηση και θα το πάρεις τη Δευτέρα το πρωί. Άρα μέσα στο Σαββατοκυριακό ουσιαστικά μπορούσες να κινηθείς. Γινόταν έτσι μια ολιγοντή παγαποντιά κάπως. Ένα πραγματάκι. Ήταν μια μεσοφεσική περιβόητη. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται αυτό. Το κόλπο με τις θηρίδες. Λοιπόν, θηρίδες και θηριοδεμαστές, εμείς θα διαλυματιστούμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μην αλλάζετε κανάλι. Ένα τραγούδι για την αγροτιά μας και την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία. Συνδυαστικό, μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Σήμερα του Αγίου Τρίφωνος, για όλες τις περιστάσεις και περιπτώσεις έχουμε γράψει ένα τραγούδι. Ο φίλος μου ο Γιάννης απέναντι με το που έβαλα δικό μου άσμα μου λέει χαμήλωσε τα ακουστικά. Δεν σε ακούω τώρα και άλλο. Φτάνει τόσο που σε έχω φάει στη μάπα. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω, χαγόρι μου, πού είσαι, πού είσαι. Για Αγιώρος πάω. Αγιώρος, αχ, την ευλογία σου να έχουμε. Να είστε καλά, τι κάνεις. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, έλα να δοξάζω το Θεό, καλά να είμαστε. Δόξα το Θεό, καλά να είμαστε. Ποιος είναι σήμερα σήμερα, ο Γιάννης είναι. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι. Έλα Γιάννη, πού είναι καμιά κοπέλα, μέσα όλο το Γιάννη βάζετε. Μόνο το Γιάννη βάζουμε, τι να κάνουμε, τι θες τώρα. Εγώ ξέμεινα. Πρώτη φορά τον ακούω εγώ. Α, να ακούγεις και άλλες φορές, πού ήσουν εσύ. Πού να ξέρω εδώ σε θέλω. Έχει πολύ είναι αθλητικά τώρα εδώ. Πρέπει να μιλάμε για ποδόσφαιρα, για μπάλες. Ο κόσμος διψάει για ενημέρωση. Ήμουνα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Ήμουνα δύο μέρες σε ξενοδοχείο Ουρανού. Πολύ ένα χιλιόμετρο από τη Ουρανούπολη. Ξενοδοχείο και πρωινό και τέτοιο. Έτρωγες. Όχι, όχι. Πήγα από το Λίτ και πήρα τη ρόπτα. Εντάξει. Λιτός και απέριτος. Ήσουνα... Λιτλός απέριτος. Γιάννη. Έλα. Εσύ ταιριάζει να κάνεις παρέα με τον Παπαδόπουλο, με τον Παναγιώτη. Ταιριάζεις. Λέει να κάνεις... Ποιος είναι αυτός. Έλα ρε, το Παναγιώτη του Παπαδόπουλο, ρε. Σε παρακαλώ. Το αιώνιο τέρι του Μάριου, κάνε το όπως η Βικτόρια. Θα σε κόψω. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει. Ταιριάζει όμως να κάνεις παρέα. Ναι, εντάξει, θα... να τον γνωρίσει το παιδί, να δούμε. Πες χαρακτηριστικά. Για να τον προσέγγεις. Στο ραντεβού απλά να τον ξέρω φατσικά, μην έρθει και τον ψάχνω. Θα κρατάει ένα σπορτ βορρά, θα τον γνωρίσεις. Άκου, μπαμπί. Ναι, ακούω. Να το πες του Γιάννη τώρα που με ακούει εκεί. Ναι. Πες του να τον προσέγγει τον Παναγιώτη. Να τον προσέγγει. Δεν μου λες καμιά ταινία είδες. Όταν ήμουν έξω είδα μια ταινία. Δεν θυμάσαι να μας πεις εδώ. Ήταν μια καλή ταινία. Μια καλή ταινία, ναι. Ήταν με ζωντανούς και νεκρούς μαζί. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πάλι με ζόμπι έβλεπες. Βλέπω διάφορες. Αυτά που μου αρέσουν. Συνήθως βλέπω
ταινίες ελληνικές κανονικά. Κανονικά, αλλά καμιά φορά yeah. βλέπεις. Και τι κάνανε εκεί ζωντανοί και οι νεκροί. Αυτά είναι σκιαχτερά, εγώ δεν μπορώ. Εννοεί οι νεκροί είναι. Για ποιο λόγο λέγονται ζωντανούς νεκρούς. Για ποιο λόγο. Για πες. Είναι οι νεκροί που ζωντανεύουν. Ναι. Ναι. Και πάνε για να σκοτώσουν τους ζωντανούς που ζουν. Πανάθεμά τους, πανάθεμά τους. Yeah, τέτοια κάνουν. Τέτοια κάνουν. Αυτή είναι κρίμα. Αυτή είναι κρίμα. Να προσέχει μπάμπι το Γιάννη, να τον προσέχει το Γιάννη, γιατί μπορεί καμιά μέρα να σηκωθεί από τον ύπνο. Να γίνει νεκρός, ναι. Να σου πω όμως και οι νεκροί έχουν τα δίκια τους, γιατί και οι ζωντανοί τους θάβουνε. Ναι, τους ναι, τους τα έχουν κρατημένα τόσο θάψιμο. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Εννοείται να τον προσφέρει, γιατί όταν σηκωθεί μπορεί να σε εκκυνηγήσει και κανένας ναι. μαχαίρι προσ... και να σε Πάφη, εσύ δεν είσαι. Ο Πάφη είναι, ναι, 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 ναι. Εσύ τα πρόσεχες εκεί που πήγαινες Ουρανούπολη και τους συνταξιδιώτες σου, μην είναι κανένας τέτοιος και σε κυνηγάει. Εμένα, ναι, ναι. Πήγε να με κυνηγήσει, ναι. Εμένα δεν με κυνηγάει κανένα, εγώ δεν φοβάμαι κανένα. Θα του πετάξει αγιασμό και θα τον κάψει, ρε. Τους κυνηγάς εσύ. Ήμουνα σε ένα το Παπαγεωργίου, ήταν ένα security και μου λέει, μόνο το Θεό φοβάμαι, δεν φοβάμαι εσένα, λέει. Καλά και εσύ. Καμιά κορασίδα κυνηγάς. Ζωντανή. Ζωντανή όμως, όχι από τις άλλες. Γιάννη, άκου, ένα και ένα κάνει δύο. Τέλος, τέλος. Και αυτό είναι η είδηση, κυρίες και κύριοι. Ναι, μωρέ. Έτσι. Αυτά που βλέπουμε τις ταινίες είναι του σατανά, δεν έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνεις και τα λες. Να σε καλά, παφούλια μας. Καλό ταξίδι, φιλιά. Καλά να περάσει. Τσαο. Του σατανά είναι όλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, πάλι ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Ήταν μια καλή ταινία. Με πολύ καλούς ηθοποιούς. Καλό σενάριο. Και πολύ καλή παραγωγή. Έτσι, έτσι. Ήρθε ο ηλεκτρολόγος να αλλάξει τα φώτα μια κοπέλα, α πούμε. Ήταν κατατοπιστικότατος, νομίζω, όλοι καταλάβαμε. Γι' αυτό είναι ο κριτικός κινηματογράφου και μας λέει πάντα, μας προτείνει ωραία πραγματάκια και εμείς τα υιοθετούμε. Και τα βλέπουμε. Εντάξει, άμα είναι να τα υιοθετήσουμε. Έτσι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Να υιοθετήσουμε. Έτσι. Να σε καλά, φιλιά. Τσαο, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα να μας περίμενε. Παπινό. Καλώς τον. Με αυτά που βλέπει ο φίλος ο Παπούλιας, πώς να μην τρέχει τα μοναστήρια, ρε φίλε, λίγο να ηρεμήσει το μυαλό του. Από θρίλερ σε θρίλερ είναι. Να γιάσεις. Ναι, ναι, ναι. Να τους προσέχετε τους πεθαμένους καμιά φορά. Ό,τι κυκλοφορεί με ζόμπι, με πεθαμένους, αρχίζει, δεν υπάρχει. Έτσι, μας αρέσει. Είναι το απόλυτο που λένε. Είναι μεγάλη μεταγραφή. Τον είχε ο Μάριος. Είναι προσωπικός ακροατής του Μάριου, αλλά τον έχουμε πάρει εμείς εδώ τα πρωινά. Του δώσε καλό συμβόλαιο. Δώσε να μια σφαλιάρα και το Γιάννη ρε δίπλα σου, όπως κάνετε. Οχ! Είναι δυνατόν να μην ξέρει τον Παπαδόπουλο το. Οχ! Καλά, θα τώρα. Αρχίσαμε πάλι το πιο γνωστό ταρίφα της Θεσσαλονίκης. Σωστό και αυτό, θα σε ακούσει εδώ. Πες μου, υπάρχει πιο γνωστό ταρίφα. Είναι αυτά η νέα γενιά. Η νέα γενιά δυστυχώς. Εγώ είμαι νέος ακόμα. Ναι, δεν έχει γαλουχηθεί. Και ο Παναγιώτης απέχει πολλά χρόνια σε σταθερή παρουσία στα Ερτζιανά. Απέχει, αλλά τώρα. Το μνημονεύουν όλοι, έτσι. Εννοείται και έρχεται εδώ σε έκτακτες περιστάσεις, όπως έρχεται και ο Γιάννης, κάτι απεργίες, κάτι και που έχουμε κάνει μαζί. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα εγώ 4 χρόνια στο Λίμπερο, ο Παπαδόπουλος δεν υπήρχε στο Λίμπερο. Ήταν ακόμα πιο παλιός. Αλλά εντάξει. Ήταν ακόμα πιο παλιός. Ήταν με το κάτω όπως η Βικτόρια. Αν μας ακούει, μας λείπει και το έχω πει πολλές φορές όταν έχουμε ανταμωθεί. Σίγουρα ακούει. Τέτοια ώρα αυτός είναι στον δρόμο. Έτσι. Σίγουρα. Εργατιά. Φιλιά, τσάω. Καλή σου μέρα. Τσάω. Σε όλους τους επαγγελματίες. Καλημέρα και καλό μήνα βεβαίως. Πρώτη του Φλεβάρη. Εκτός από τους τρίφωνες, σαν σήμερα. Τους αξίζει να μνημονεύσουμε ποιοι γεννήθηκαν από ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Το 1966 γεννιέται σαν σήμερα ο Βασίλης Δημητριάδης, σκόρερ μεγάλος γκολτζής και του Άρη και της ΑΕΚ. Και τώρα είναι γενικός αρχηγός, τέτοια αυτά, τι είναι στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Πάει, αγιάζει τις εστίες, κάνει ωραία πράγματα, τα έχεις δει αυτά. Τα σημαντικά αυτά. Ναι, έχει αποφορτιστεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Έχει ίδια μέρα γενέθλια ο Βασίλης Δημητριάδης με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Τον Μπατιγκόλ. Επίσης. Βασίλη Γκόλ, γιατί δεν κατάλαβα μόνο. Ναι, όχι, και ο Βασίλη Γκόλ. Μπατιγκόλ. Έτσι, ο Μπίλι Γκόλ. Ποιες άλλες, δηλαδή. Κατερίνα Θάνουσα σήμερα το 1975 γεννήθηκε. Πάρουν τώρα κανένα μηχανάκι, μήπως λέω εγώ, έτσι για τις μετακινήσεις. Με καλά κρατήματα. Με καλά κρατήματα, βεβαίως. Αυτή είναι ο λίγης από αθλητικούς που τους αξίζει να τους μνημονεύσουμε έτσι. Για να έχουμε να κάνουμε και ένα κουλιαμά και να θυμόμαστε και τα παλιότερα μας τα χρόνια όταν ήμασταν μικροί.
Για πες. Κανένα, ψάχνω να βρω κάποιο ιστορικό γεγονός, άλλο κάτι που να αξίζει να το αναφέρουμε. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Πήραμε τις πληροφορίες μας, καλό καιρό έχουμε. 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, αρκετή υγρασία μεν. Θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία. Διανύουμε σχεδόν αλκιονίδες είναι αυτές οι μέρες, όλη την εβδομάδα. Πιο νωρίς δεν ήταν, κανονικά. Εντάξει, νομίζω τώρα έχουμε την πολύ καλή ακάδα. Έχουμε γύρω στους 15 βαθμούς κάθε μεσημεράκι. Είναι μια χαρά, τσέπη μας. Σούπερ, σούπερ. Και θα είναι έτσι το Σαββατοκύριακο κάποια μικρά συννεφάκια. Αλλά σκέψου, λέει, το Σάββατο εδώ θα έχει 18 βαθμούς. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Λιγότερο πετρέλαιο και έχουμε. Είναι όλα κανονισμένα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Όπα, σιγά βραγόρι μου. Καλημέρα. Αν βλέπετε ιστορικό γεγονός, υπάρχει μια σελίδα που γράφει τέτοια. Το σαν σήμερα, ναι. Όχι, όχι. Ποια. Το 902. Το 902 αριστερά στα FM. Το 902.gr. Το 902 θα λέει σαν σήμερα. Δημοκρατικές κομμουνιστικές δυνάμεις. Θα έχει λέει και τέτοια. Έχει, εντάξει, το ψάξω. Μπαίνω σαν σήμερα σε αυτά, μου αρέσουν. Τα ξεψαχνίσω. Θα μπω, εντάξει, με έπεισες. Μάλιστα. Σαν σήμερα πει και το φορεία πραγματοποιήθηκε ενάντια, ξέρω εγώ και τέτοια. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, μωρέ. Σ' ακούω λίγο βαρύ. Ξενύχτησε λιγάκι. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδό. Και γιατί δεν κοιμήθηκες λίγο παραπάνω? Ναι, αυτό δεν σας πιέζει κανείς. Άκουσα το ξυπνητήρι μου. Με ξυπνητήρι, γιατί οι άνθρωποι παραγωγικοί του πρωινού, φίλε μου Γιάννη, είναι, ναι, δεν μπορούν να κάνουν ατασταλίες. Γιατί μία δεν έτσι. Είναι πια παραγωγικός άνθρωπος. Άνεργο κι εσύ. Μάλιστα. Εδώ είμαστε εκπομπή ο ΑΕΔ, παιδιά. Θα μαζευτούμε στην ουρά. Περιμένω να μου αποκαταστήσει. Εγώ, παιδιά, εγώ θα έρθουμε στα πράγματα και θα σα αποκαταστήσω. Έχει τότε, αφού είσαι άνεργο, γιατί έβαλε ξυπνητήρι? Θα ξακύψω αργότερα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, να μην. Δεν έβαλε ξυπνητήρι, εσύ με ξυπνάς, ρε. Αν είσαι κοιμάσαι με ανοιχτό το ραδιόφωνο. Ναι. Βγαίνω εγώ, γκαρίζω. Ακούω εσένα και ξυπνάω. Ξυπνάμε, τι να κάνουμε. Συγγνώμη, θα το κάνουμε πιο ήσυχο. Τι λέει, πώς βλέπεις τα πράγματα γενικά και αθλητικά? Τον Μπαχ φοβάμαι την Κυριακή. Φοβάσαι με τα Γιάννενα. Τον φοβάμαι δις. Δις, διότι. Τον φοβάμαι και για να χάσουμε φυσικά. Ναι. Ή για να φέρουμε σε παλιά. Γιατί πάω κρίσε. Ναι, είναι αυτό. Ναι. Τον φοβάμαι και για επεισόδια. Επεισόδια, μάλιστα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνει. Τώρα εντάξει, κάτι έτσι κουτσό ανακοινώσεις, κάτι αυτά είναι για τα πληκτρολόγια. Θάρω. Νομίζω ότι όλα. Κοίταξε, ο λαός του ΠΑΟΚ έχει γίνει ένας γερός χουλιγκάνος του πληκτρολογίου. Ναι. Θεωρώ ότι όλα θα κυλήσουν. Δεν ξέρω, παδούς, αλλά με τον ΠΑΟΚ σύστημα αυτό ζω. Όλα θα κυλήσουν ομαλά, θα πάει ο κόσμος εκεί, θα καταθέσει τον οβολό του στα μαγαζιά των Ιωαννίνων, θα είναι μια ωραία τουριστική εκδρομή, θα κινηθεί το χρήμα, το συνάλλαγμα, δεν ξέρω και εγώ τι, και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Να κινείται η οικονομία. Να κινείται η οικονομία. Μα οι εκδρομές αυτό έχουν. Εδώ υποτίθεται δεν θέλει η νυν κυβέρνηση να θεσπίσει, όπως ισχύει και στο εξωτερικό, μία εβδομάδα το Μάρτιο, νομίζω, που θα σταματάνε τα σχολεία, ούτως ώστε να τονώσει. Α, ναι, τον τουρισμό. Τον τουρισμό το χειμερινό. Τον εναλλακτικό, ναι, τουρισμό. Που κάτι που μας έλειπε. Δηλαδή, μα αυτό που λείπει από τους νέους γονείς αυτή τη στιγμή, που στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι δεν έχουν χρόνο, ναι, να πάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαλέ. Να πάμε στο σαλέ, αλλά ναι, το παιδί έχει σχολείο. Λέει, δεν μπορούμε. Ναι, αυτό. Γιατί στο εξωτερικό το κάνουν. Ανά 2-3 μήνες. Είδες για το καθισό. Στο εξωτερικό, ανά 2-3 μήνες, όντως υπάρχει παύση μίας και δύο εβδομάδων. Κανονικά, λέει, ούτε αργίες ούτε τίποτα. Θα κάνουμε απλά, λέει, διακοπές. Τέλος. Αραλίκι. Μια χαρά. Αραλίκι. Το οποίο βέβαια δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στους γονείς, γιατί σταματάνε τα σχολεία και δεν έχουν πού να παρκάρουν τα παιδιά. Και μετά. Λες, πάλι. Πάλι αυτό είναι πρόβλημα. Να δουλέψουν οι γιαγιάδες τότε. Γιαγιάδες, μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά, Κρίση μου. Καλημέρα. Βάρη σου, Κρίση. Σήμερα το ξυπνήσαμε εδώ. Συγγνώμη, δεν θέλουμε να σου. Ναι, δεν θέλαμε. Πιο σιγά, να μιλάμε λίγο. Χαμηλώστε. Πώς λένε, δεν λένε στα ράδια. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Χαμηλώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Μην διαταραχθεί η ψυχική σας υγεία με το λόγο επειδή. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από νωρίς ολοκληρώθηκε πλέον και η σκνή μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μεν, αλλά εν τέλει δεν πραγματοποιούνται πολλές μεταγραφές. Είναι και κάτι ουσιαστικό. Ναι, και κυρίως έτσι την τελευταία στιγμή λίγο προσπαθούμε να τα κουτσοβολέψουμε, γιατί υπάρχει και πίεση από τον κόσμο. Πάρε κανένα παιχταρά. Δεν λένε ότι αυτή την περίοδο, εντάξει, δεν μπορείς να βρεις μεσούς της περίοδου, είναι λίγο δύσκολο να ενισχυθείς. Ενώ τις άλλες για τις ελληνικές ομάδες είναι πολύ εύκολο. Και τώρα το Γενάρη κοπάζουν λίγο. Αυτό με τις μεταγραφές που έχει ο παδός, νομίζω ότι παγκόσμιο.
παγκόσμιο φαινόμενο θα είναι, δεν νομίζω να το έχουμε μόνο εμείς. Αυτή η λαχτάρα, κάνε μεταγραφές, κάνε όσο καλός και να είσαι και πρώτος και να τα παίρνεις τα μάτς 5-0 και να σε 20 βαθμούς διαφορά. Θέλει μεταγραφές. Θες το καινούριο, θες τη διαφορά να δεις. Ναι, πώς θα πας τώρα σε εκτός, θα πάρεις καινούρια ρίχα, θα τα φορά συνέχεια. Ξεκίνημα γιατί σου αρέσουν οι επιλογές. Τα παπούτσια, όταν πέραμε καινούρια παπούτσια μικρά παιδιά, δεν τα φορούσαμε συνέχεια. Μέχρι να λιώσουν. Και στον ύπνο μας, γιατί χαιρόμαστε για το καινούριο. Έτσι είναι και ο φύλαθλος. Θέλει μεταγραφές. Μεγάλη μεταγραφική περίοδο. Εγώ διάβασα, ναι, ότι η Ίντερ ήθελε να πάρει τον Παστόρε από την Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Τελικά δεν προχώρησε η μεταγραφή. Mm-hmm. Και οι οπαδοί της Ίντερ ξεσηκώθηκαν. Κράζαν διοίκηση και τέτοια, το δεν το πήρατε, όλοι, δεν κάνατε. Ναι, ναι, αυτά τα βασικά. Έτσι, ωραία, ωραία πράγματα. Καλά, και σε βέβαια στην Ευρώπη που λέμε ότι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, παλιότερα τη λέγαμε, αλλά τώρα έχουμε πάει. Όχι του Δεκεμβρίου, τέτοιο, τώρα έχουμε πάει Ιανουάριο. Γίνανε πολύ σπουδαίες κινήσεις. Ναι, ναι, ανά την Ευρώπη, ναι. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα ιδίως το ξεφτύλισε. Δεν έχει ξαναγίνει νομίζω ότι είδε μετακινήσεις. Το Κουτίνιο 160. Ναι. Και άλλες καλές κινήσεις. Δηλαδή είδαμε Arsenal να δίνει Αλέξη Σάντσες στη Manchester. Ζηρού στην Chelsea. Ζηρού στην Chelsea, η οποία Chelsea χθες έβαγε μια ξεγυρισμένη τριάρα μέσα στην έδρα της από την Bournemouth. Και ήταν ο Ζηρού και γελούσε στην κερκίδα. Τι να κάνει. Καλά, λέει πού ήρθα πάλι. Ναι, η Arsenal έχασε. Ο Arsenal γιατί πήρε ο Μπαμεγιάνγκ. Μπαμεγιάνγκ, ναι. Μεγάλες μεταγραφές δηλαδή γίνανε. Καλύτερο. Το καλοκαίρι δεν ξέρω αν θα έχουμε τέτοιες σπουδαίες μετακινήσεις. Ο Εμενίκη πήγε στη Las Palmas, άρα μάλλον το καλοκαίρι δανεικό. Στην ΑΕΚ. Εδώ έφυγε παίχτης, διάβαζα τη Las Palmas και δεν πήγε στην ΑΕΚ. Εκεί μας καταντήσανε. Πόσους έχει η ΑΕΚ από τη Las Palmas? Τον Αραούχο και τον Λιβάγια, τα δύο μεγάλα μεταγραφικά της Σύρια, αλλά είναι από τη Las Palmas. Η Las Palmas δεν μπορεί να βάλει γκολ αυτή τη στιγμή. Να τα λέμε. Η ΑΕΚ, οι δύο παίχτες μαζί έχουν πολύ περισσότερα τέρματα από όσο έχει σκοράρει συνολικά, νομίζω. Όλοι Las Palmas. Να τα λέμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Βέβαια στην Ελλάδα λίγο τα πράγματα είχαμε τα Σύρια, αλλά πάω και λίγο τα κίνησε και έφαγε και δύο μεγάλα ζάρτα από τον Παναθηναϊκό. Ναι, με αυτήν την βέβαια πράγμα. Τελικά έφαγε τα ζάρτα, αλλά έδωσε παίχτε τα έδωσε, έδωσε. Ναι. Το τι έδωσε, έδωσε εκεί. Εντάξει, άλλο. Ετερονεκάτερο. Μία του Μολέντο το πολύ παλιότερο θα έρθει. Εσχάτως προέκυψε αυτό του Κουρμπέλη. Χθες όλοι εδώ τον ανακοινώσανε το λόγο επειδή δεν είπε τίποτα. Προφανώς. Γιατί είναι χθίος, γιατί σου λέει. Ξέρουμε τώρα εμείς, άμα είναι να μην πούμε κάτι, δεν θέλουμε γιατί να γίνει. Γιατί οι παίχτε Παναθηναϊκού δεν ψήνονται να έρθουν ΠΑΟΚ. Τι δεν έχω, δεν ξέρω, αυτό να μα το. Και είπε... για το Χουλτ λέει υπήρξαν κάτι κρούσει, αλλά εντάξει, νομίζω ζητούσε πολλά αυτό σε κάποια φάση. Ήταν κιόλα και επίση και για την περίπτωση Χουλτ υπήρχαν δηλώσει του Δημήτρη Μερισανίδη ότι εμεί δεν πρόκειται να πάρουμε παίχτη που θα κάνει προσφυγή από τον Παναθηναϊκό, όπερ και γέροντο στην προκειμένη περίπτωση. Να σου πω κάτι όμως, όταν ο παίχτης ζητάει αρχικά 700-750.000 ευρώ. Ζητούσε ξαφνικά, τόσα. Σου λέει Μελισανίδη, σου έρχομαι 330. Του γυαλού θα σου πει. Καλά, πού να τα βάλεις, ρε, εντάξει. Πού να τα βάλεις, δεν γίνεται τώρα να κάνεις το δικό σου. Τώρα σου πει ο Μελισανίδη, σε παρακαλώ, τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία, άλλωστε. Ακριβώς. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ προέβη χθες σε δύο μεταγραφικές κινήσεις της ίστατης στιγμής. Αλλά το νόημα είναι ότι παίξει Παναθηναϊκό που φεύγουν τον ΠΑΟΚ. Δεν έρχονται, δεν θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα, δεν θα πάρουν πρωτάθλημα. Πόσο ακριβώς. Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Τι να σου πω, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον. Είχε πάρει νωρίτερα τον Αζεβέδο. Ναι. Τον οποίο ακόμα δεν τον έχουμε δει. Λέει τα στα. Εντάξει, δεν υιοθετούμε. Καλά, πολλές φορές ο Φακός επαχαίνει και εμένα, άμα με δεις στην τηλεόραση. Φταίει, ναι. Άσερε, ξέρω εγώ, μου λέει καλά. Άσερε που σε αθλητική κορμοστασιά, στην τηλεόραση υπάρχει ένα προβληματάκι. Στο ραδιόφωνο φαίνομαι αδύνατος. Στην τηλεόραση και οι εικόνες και οι φωτογραφίες με επαχαίνουνε. Ο Αζεβέδο ήταν την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στην αποστολή του δικεφάλου στον Πανετολικό. Φυσικά δεν αγωνίστηκε. Είναι την κρισιμότητα του μάτς. Τώρα νομίζω θα είναι σφιχτός ο Λουτσέσκου να τους βάλει αυτούς καινούς. Θα πρέπει κάποιος να δραματιστεί και να μην έχει απολύτως καμία λύση. Γιατί αν τους βάλει και δεν παίξουν αυτό, τι τους πήρατε. Τι τον πήρατε, τι έγινε, διώξτε τον. Μα σου είπα, όλοι ήταν με το μαχαίρι στα δόντια την Κυριακή. Όλο το καφενείο μουρμούριζε τσίμηρο, δεν θέλατε, τσίμηρο, δεν θέλατε. Μπήκε τον γκολ στο 8, το ξεχάσαμε όλο. Μετά ανεβάζαν όλοι οι βαθμολογίες, ξεχάστηκε και ο τσίμηρο. Πήρε τον Μουλέν Μουλόγκ, όπως θέλετε. Η Όλγα Τρέμι θα μας βοηθήσει. Αλλά εγώ λέω ότι είναι Μουλόγκ. Έχεις.
Αν μας ακούει κανένας πρέσβης, κανένας διπλωμάτης που τα γαλλικά είναι και η τώρα επίσημη γλώσσα. Καθηγητριάκους. Ναι, ένας τέτοιος να μας πάρει τηλέφωνο να μας τα εξηγήσει όπως πρέπει. Την επίσημη τοποθέτηση του Γαλλικού Ινστιτούτου ενδεχομένως. Πήρανε και τον 22χρονο Βόσνιο Μάρκο Μιχόγεβιτς. Λέει προσπάθησε στην τελική ευθεία να ενισχυθεί και από τους πονούς περισσότερο μετά. Στη μεσαία γραμμή του. Αν του βγει λέει ο Τίμπο μου λένε όλα καλά. Αν μπήκε ο Ζεβέδο θα μετατεθεί ο Βιερίνια μπροστά. Μετά θέση να πάει λίγο σε πιο τέτοιο. Ακόμα καλύτερα. Προς το παρόν πολλά τα ερωτηματικά σε και αυτό που δημιουργήθηκε πρόσκαιρα για τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος τελικά δεν πωλήθηκε. Και ο Πάκο δεν απέκτησε και επιθετικό ταυτόχρονα. Είναι καλό βέβαια αυτό, γιατί αυτός αν δεν πουλήθηκε. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το έχουμε δει πολλές φορές κάποιος παίχτης πρώτο βιολί να ακούγεται, να μην πουλιέται, να ξενερώνει όταν δεν πουλιέται και να μην παίζει για κανένα δεν λόγο. Δεν νομίζω. Τώρα μένει αυτό το εξάμηνο που είναι πολύ σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ. Πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Παίρνει και τόσο εκατομμύρια. Θα έχει και πριν, θα έχει και τον. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω να ξενερώνει τόσο. Αλλά φαίνεται ότι για τον Μπρίγιοβιτς φαίνεται ότι θέλει να χτίσει λίγο στατιστικό. Για το manager, για το FIFA. Αλλά φέτος δεν την έχει αυτή την επαφή γκολ όπως πέρσι. 10 έχει βάλει, 10-11. Ναι. Εντάξει, τα βάζει τα γκολάκια. Το πέναλτι πόσα είναι, γιατί έχει. Εντάξει, γιατί το πέναλτι δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Είναι άλλη ειδικότητα. Εκτός έδρας δεν είναι. Ναι. Μπορεί μια ομάδα να πει: εγώ θέλω ένα επιθετικό καλό στα στημένα. Ναι. Να πάρω κάποιον. Εκτός έδρας δεν έβαζε. Εκτός έδρας δεν έβαζε, έβαλε προχθές πάλι με πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν υπήρε επιθετικό. Θα προχωρήσει, θα πορευτεί με Πρίγιοβιτς, Κουλούρη, Φουνταριστούς, κλασικούς φορ και τους άλλους τους περιφερειακούς. Και ενισχύθηκε στον χώρο της μεσαίας γραμμής και της άμυνας. Η ΑΕΚ απέκτησε τον Χουλτ, όπως προείπαμε, την τελευταία στιγμή. Από τον Παναθηναϊκό είχε μένει ελεύθερος. Καλά δεν είπα εγώ ότι έκανε προσφυγή ο Χουλτ. Ναι, έκανε τελικά την. Καθότι η ΑΕΚ έχει από καιρό τις απουσίες των τραυματιών Μάνταλου και Γιώχανσον, τους κάλυψε, είχε πάρει πιο νωρίτερα και παίζουν. Είδες, είναι πολύ παρατεταμένη αυτή η μεταγραφική περίοδος και ξεχνιάσει. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε το Μασούντ, δεν τον πήρε. Ναι. Αλλά νομίζεις ότι σαν να παίζει από το καλοκαίρι ο Μασούντ. Ότι, ναι, έχει αρκετές αγωνιστικές. Τον Μωράν. Ποιος είναι αυτός, έχει παίξει. Τον πήρε, αν το λέει εδώ. Να μας πάρει κανένας οπαδός εκεί από Αθηνάς να μας πει ότι έχω συμπέθερός μου, τον έχει δει. Ναι, γίνονται κινησούλες που δεν τις καταλαβαίνουμε. Και τον Χουλτ. Βέβαια η ΑΕΚ έφαγε και αυτή πολλές απορρίψεις, πολλά ζάρτα. Έβγαιναν εκεί από τον Μπέμπε έφαγε. Ναι, τώρα είναι έτοιμος να υπογράψει από τον Μπέμπε. Έπρεπε να έρθει από τον Βολκάν. Από το Βολκάν και από τον Σε. Αυτή το πρόβλημα ήταν ότι ζήτησαν λεφτά. Τι θες τώρα, ρε. Και αυτοί έχουν απαιτήσεις. Έλα εδώ στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα εργασιακή. Δεν τα θες, τα αγάπη να υπάρχει. Εμείς τώρα εδώ, να. Δηλαδή λέει και ο φίλαθλος. Δώσε λεφτά, ρε Μελισανίδη Πάρτον. Ο οποίος α πούμε και αυτός πάει στην εργασία του. Ναι, είναι απλήρωτος. Απλήρωτος. Και στην τελική σου βγαίνει ο Μελισανίδης, λέει: εγώ ξέρω από ποδόσφαιρο και ασχολούμαι και ξέρω ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα, αλλά οι καλές σχέσεις. Και του ίδιου βγαίνει το αφεντικό στη δουλειά και του λέει του ίδιου του φιλάθλου ότι είναι εσύ τώρα τα λεφτά εδώ σε κάνουν. Δεν ξέρω, θα σε χαλάσουν, χαλάσουν ζωή. Δεν το είχε πει. Ποιος το είχε πει αυτό, ή η Ντόρα Μπακογιάννη το είχε πει, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης. Σε μια εμφάνιση του παλαιά στον Νίκο Χατζηνικολάου που λέει ρε παιδί μου ότι δεν γίνεται να κάνουμε αυξήσεις στον κόσμο γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά, δεν ευαγγελιζόμαστε ας πούμε αυξήσεις και δεν πώς το λένε υποσχόμαστε αυξήσεις γιατί θα κάνετε για τις εκλογές και τα λοιπά γιατί ο κόσμος λέει θα πάρει λεφτά πάντα ξοδέψει. Καταλάβες δηλαδή τι παγαπώ, τι είναι αυτός ο κόσμος. Του δίνουμε λεφτά και πάντα τα ξοδεύει. Αντί να μην τα κρατήσει παπρίκα, κάτι για το μέλλον. Όχι, ναι, πάει περί μακαρόνια, πάει περί ρούχα, πάει. Χαρτιά υγεία. Αυτό πρέπει να το. Ναι, ο Σταύρος Θεοδωράκης τώρα πρέπει να έχει πει αυτό. Το ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Α, ναι, αυτή τη θυμάμαι την ατάκα. Μυθικές δηλώσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαμπινό. Καλημέρα, ναι. Ο Μωράν, φίλε, ήταν στην Β' Ισπανία, σε Λεγανές. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Όπου ούτε έπαιζε εκεί πέρα πολύ πολύ, έτσι. Οι Λεγανές λένε στην Αλφα, είναι La Liga, La Liga παίζει. Ναι. Α, είδες. La Liga, πάντως Β' Ισπανία ήταν. Εντάξει. Πέρσι, μήπως. Και δεν έπαιζε και πολύ πολύ. Mm-hmm. Και το πήρε η ΑΕΚ. Ναι. Και τον παρουσίασε σαν το box to box που πήραμε τον 5 Υπήρων, ας πούμε, και τον 7 Βαλαθών. Γιατί ο Μουλάν που έπαιζε. Ποιος. Ο Μουλάν.
Ο Μουλάν έπαιζε στη Λέγια Βαρσοβίας βασικός, με παιχνίδι σε άπρος δείχνει τα πόδια του. Ό,τι παιχνίδι έχει παίξει είναι 90 λεπτό, οπότε δεν ήταν αλλαγή. Ναι, διαβασμένος. διαβασμένος, φίλε, φταγμένοι είμαστε. Έτσι. Ο άλλος που πήρες... Έχει και 3 γκολ, έχει κάποιος ασίστ. Ο άλλος, ο Μίχοβιτς αυτός που πήρες. Ο Μίχοβιτς είναι πέρελτης. Στόπερ, θεωρείται μεγάλο ταλέντο στη Βοσνία. Κλείθηκε και στην Εθνική Αδρών τώρα πρόσφατα για φιλικά στην Αμερική. Παίζει μουντιάλ είναι. Αρχηγός στην ομάδα του. Κανένα κακό δεν πήρε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Χαρταράδες τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, το πρόσεξε, το καλό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Το χορτάρι. Έτσι. Ναι. Εμείς κοιτάμε στατιστικά. Αλλά δεν γίνεται να παίρνεις εσύ παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει Champions League, ας πούμε, και με 90 λεπτά κιόλα και με γεμάτες συμμετοχές και ο άλλος και να ψηλοθάβει, να ψάχνει να βρει το αρνητικό, έτσι. Ο άλλος λέει δεν είναι τόσο καλός αμυντικά όσο σήμερα. Και έτσι ο Σίμιρο ήταν καλός αμυντικά. Λες και έχουμε δει το ποδόσφαιρο της Βαρσοβίας, το έχουμε παιδί μου ψημωτήρι κάθε Κυριακή μας στα γήπεδα εκεί και βλέπουμε. Ναι, ο άλλος λέει δεν είναι τόσο καλός αμυντικά. Εντάξει. Δεν πρόκειται θετικά του, πόσο καλός θα μας το δείξουμε στο γήπεδο. Ρε. Και ο Τσίμιρο όταν ήρθε προφανώς τα λέγανε δεν είναι τόσο καλός όσο ο Νάτχο, ο τέτοιος, οι παλαιότεροι και ούτω καθεξής. Έτσι πηγαίνει, έτσι πηγαίνει. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε συνεχώς το αρνητικό, φίλε. Αυτό σου λέω, ΠΑΟΚ είσαι. Τελείωσε. Μόνιμα. Έτσι. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι και όλοι ψάχνουν να βρούνε, δηλαδή να πιαστούν από κάπου, από κάτι κακό. Εγώ καταλαβαίνω ότι και με τον Μίκελ έχω μεγάλη κόντρα πολύ. Μάλιστα. Έτσι, και εγώ σε μερικά δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά δεν συμμεταγραφές έκανες με Άρνεσεν και δεν με Μίχελ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Μέσα στο γήπεδο όπως προείπες. Να είσαι καλά. Μέσα στο γήπεδο. Τσάου. Φιλιά, τσάου, τσάου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό καθώς φτάσαμε σε 7. Να λύουμε και τις μεταγραφές και τη νέα επανατοποθέτηση των ομάδων μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τις προσθήκες. Οι οποίες προσθήκες, εντάξει, δεν θα αλλάξουν άρδιν το σκηνικό. Θεωρώ. Δηλαδή... Από τον Ολυμπιακό έφυγαν, βέβαια. Πιο πολύ έφυγαν. Θα τα πούμε αυτά άμα την επιστροφή έτσι να κρατήσουμε τον κόσμο. Γιατί δεν τα είδε, δεν τα διάβασε πουθενά. Δεν άνοιξε το site που βλέπουμε εμείς. Περίμενε το λόγο επειδή να κάνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη μας ώρα, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Και καλό μήνα βεβαίως, βεβαίως. Τέτοια λάθη κάνει ο κόσμος. Τι να κάνεις. Πρώτη του Φλεβάρι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Συζητάμε, σχολιάζουμε. Σας παραθέτουμε συνοπτικά το τι συνέβη και στο μεταγραφικό τομέα, το πώς θα αλλάξουν οι ομάδες. Προσπαθούν με κάποιες ελάχιστες προσθήκες να μεταβάλουν την εικόνα τους. Στην τελική ευθεία ούτως ή άλλως μπαίνει το πρωταθληματάκι μας. Ο Ολυμπιακός περισσότερο ξεφορτώθηκε παίχτες παρά απέκτησε. Βέβαια εντάξει ήταν η μεγάλη επιστροφή του Μυραλάς αυτή που... Αεροδρομίου. Βέβαια ο Μυραλάς ακόμα δείχνει λίγο έξω από τα νερά του. Δεν... Ναι, δεν έχει προσαρμοστεί απόλυτα, αλλά λογικό το περιμένουν, είναι. Περιμένουν. Premier League, ο σοκ της Super League. Έτσι, λες να ξεμπουκώσει την Κυριακή που παίρνεται στην ΑΕΚ. Έχει και με την ΑΕΚ παρτίδες, ο Μυραλάς, έχουν συμβεί διάφορα στα αναμεταξύ των παιχνίδια. Πήρε τον... θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος. Πήρε, λέει, δύο ακραίους μπακ, τον Χατζησαφή και τον Ίγκορ. Ναι, από ό,τι άκουσα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν κρίνω να περάσει. Οι οποίοι λέει μάλλον σπάνια θα παίζουν. Ωραίες μεταγραφές. Ένα ταλαντούχο goalkeeper τον Ivušić και φυσικά τον Kevin Miralas. Από παίχτες που αποχώρησαν. Δεν απέκτησε, λέει, στόπερ δεύτερο, εξτρέμι επιθετικό, ούτε δεύτερο καινούριο δεξιό μπακ, όπως ήθελε ο προπονητής του μετά την φυγή του Φιγκέιρας. Εγώ σοκαρίστηκα. Όχι, έφυγε. 1,5 εκατομμύριο πήρε για να. Σοβαρά κιόλας. Ναι. Πέρεσε με τεράστιους Ολυμπιακούς που τα βρίσκει. Για να ξέρεις και τα στέλνεις. Πού πήγε ο Φιγκέιρας. Κάπου στην Πορτογαλία. Τώρα μπράγκα που αβίστα. Το τυλίξαν και το βάλαν μέσα και στο αεροπλάνο, να φανταστώ. Έδιωξε κόσμο και κοσμάκι ο Ολυμπιακός. Έδιωξε. Αποχώρησαν, λέει, Βούκοβιτς. Έβαλε και γκολ στον τεμπούτο του στην Σέρια προχθές ο Βούκοβιτς. Είδες, στον Ολυμπιακό έπαιξε ποτέ αυτός. Ναι, ούτε καν. Πολύ λίγο. Ο Μίλιτς. Ποτέ δεν πρέπει ποτέ. Ο Μπεν και αυτός. Μόνο στην αρχή είχε παίξει νομίζω ο Μπεν. Ναι, εκεί στο παιχνίδι με... προκριματικά Champions League. Ναι, με την Παρτιζάν είχε σκοράρει μέσα στην Παρτιζάν. Και τώρα πήγε στον Ερυθρό Αστερά. Είδες, γι' αυτό τον πήρα Ερυθρό Αστερά ξεκάθαρα. Ο Σγκέλνταλ, τι είναι αυτός, έπαιξε ούτε καν. Αυτός και καλά νομίζω ένα ανερχόμενο ταλέντο ήταν. Που ακόμα ανέρχεται. Ακόμα ανέρχεται, ναι.
Και ο Εμενίκε. Έφυγε ο Εμενίκε. Πήγε στη Λασπάλμα. Σωστό, σωστό και αυτό, ναι. Για τον Μπάρι ΑΕΚ. Ο Καρσελά έφυγε. Ναι, ναι. Έφυγε. Και αυτό. Ναι, τώρα τον ανακοίνωσα νομίζω το βράδυ ότι έφυγε. Μάλιστα. Φύγανε Κόσμος και Κοσμάκης. Οπότε ουσιαστικά από αυτούς η προστίκη που ενδεχομένως να προσδώσει το κάτι παραπάνω φυσικά είναι του Κέβιν Μυραλάς. Ο Παναθηναϊκός τώρα από την άλλη, αυτός κι αν. Άλλαξε, βέβαια, χθες το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έχει ελληνοποιηθεί. Καλά, θα μου πεις όλοι οι ξένοι τι θα καθόταν να κάνουν. Καλά, δεν φύγανε. Εκεί απλά ξέρω ότι φύγανε σχεδόν όλοι, αλλά δεν ξέρω ποιοι ακριβώς. Ποιοι ακριβώς. Βιγιαφάνες. Ναι. Χουλτ, Μολέντο. Η τριάδα κιόλας η. Βασική και η ισχυρή. Έφυγαν δανεικοί. Χίλιεμαρκ, Σιλά, Καμπέσας, ο Ρέης, ο Κουτρουμπής και ο Τσάβες. Ναι. Φύγανε από τον Παναθηναϊκό. Ο Κουρμπέλης έμεινε εν τέλει το χθεσινό σύριαλ. Ήταν να φύγει, να μείνει. Μάλλον θα φύγει το καλοκαίρι. Δεν αποχώρησαν ο Μουνιέ, ο Γιόνχασον και ο Ινσούα. Ενώ λέει Εσχάτος απέκτησε και τους παίχτες, δύο παίχτες δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Κάτσε πήγε δανεικός ή. Μιστακίδη και τον Κάτσε. Ο Μιστακίδη σίγουρα πήγε δανεικός. Νομίζω, ναι, και ο ένας από τους δύο απλά έχει και οψιόν αγοράς. Τώρα πώς θα τον αγοράσει δεν ξέρω. Είναι και αυτό. Σήμερα μια εφημερίδα βγαίνει με πρωτοσέλιδο Κάτσε. Καταπληκτικό. Καταλάβατε τι έκανε. Το περιμένανε πόσο καιρό. Ο Βλαχοδήμος ήταν αυτό ένα σύνδεσμο. Θα φύγει, θα πάρουν λεφτά. Πήραν λεφτά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πάντως παραμένει νομίζω στην ομάδα ο Βλαχοδήμος. Δεν έχει αποχωρήσει. Έχει αποχωρήσει. Δεν έχει κλείσει την Μπενφίκα. Έχει... Αυτό τώρα είναι για τώρα να φύγει. Όχι, αλλά ήταν συμφωνία νομίζω να φύγει καλοκαίρι. Μάλιστα. Ο Κουλιμπαλή μένει, έμεινε. Δεν ξέρω. Είναι εκεί. Θα το δούμε στη σημερινή προπόνηση. Θα πάμε να δώσουμε ρεπόρτα. Γιατί τόσοι που φύγανε, πού να του συγκεντρώσει. Τα πάνω κάτω στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβανόμαστε απλά θέλει να βγάλει την χρονιά όπως-όπως. Πώς έλεγε το τραγούδι, να περάσει όπως-όπως η βραδιά, να περάσει όπως-όπως η χρονιά. Και του χρόνου τι θα κάνει, άντε πες κουτσά στραβά, έστω λέμε ότι περνάει. Του χρόνου. Αυτό θα το σκεφτεί του χρόνου. Το καλοκαίρι. Τώρα θέλει να μειώσει όσο γίνεται περισσότερο τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, να έχει τις μικρότερες δυνατές οικονομικές απώλειες και έχει ο Θεός. Μπορεί να είναι κάποιος επενδυτής, κανένας Άραβας, μπορεί ο Τσάκας. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια μεταγραφές είχαμε και στην Β' Εθνική. Ο Άρης και αυτός είχε ένα σύριαλ με το Βο, παρόμοιο του ΠΑΟΚ. Χτες πήρε Μπαστακό και Κανακούδη. Ο Καπνίδης έφυγε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάπου θα πήγε αυτή η σιγουλά. Βέβαια αυτό που μας προξένησε την ιδιαίτερη εντύπωση, δεν ξέρω αν είδες την παρουσίαση του Κανακούδη. Όχι, δεν είναι. Κανακούδης έχει βγει με ένα κουστούμι κανονικά. Πρώτη φορά βλέπουμε ποδοσφαιριστή να πηγαίνει με τέτοια αμφίεση. Ναι. Το είδα τελικά. Και έχει γράψει ένας φίλος ότι είναι σαν να τον παρουσιάσει η Eurobank, ας πούμε. Σαν στέλεχος στην Τρίχα, στην Πένα. Ο οποίος Κανακούδης, εγώ νόμιζα επειδή τον θυμόμαστε, ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Το θυμόμαστε, τον είχαμε σαν να παρουσία έτσι κλασική Β' Εθνικής. Ως επιτοπλίστων. Αλλά τώρα νόμιζα ότι είναι καμιά 45 χρονών. Είναι manager, ας πούμε. Εντάξει, είναι 33 μόλις. Έχει ακόμα. Ο Καπνίδης πήγε στη Δόξα Δράμα. Δόξα Δράμα, μάλιστα. Έρευνα. Έτσι. Ο οποίος είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει. Θα παίξουν μάλλον τώρα με τη νέα προσθήκη. Σε Άρη, Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Μάλιστα έχει παίξει σε 4 ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχει παίξει και Λιτέξι Λύκους παλαιότερα. Τους πρόλαβε. Αξίζει. Φαντάζομαι πόσο. Μα πόσο παλιός είναι. Ένα ειδικό σεβασμό. Μια ιδιαίτερη μεταχείριση νομίζω από αυτό το ραδιό, από αυτήν την εκπομπή. Εννοείται. Γιατί υπάρχει ένας, νομίζω πρέπει να είναι ο μοναδικός που τώρα κάποιος παλιότερος. Γιατί δεν τα κατέχουμε. Ναι. Έψαχνα να βρω και στοιχεία χθες. Νομίζω ότι ο μοναδικός που έχει παίξει σε 4 ομάδες Θεσσαλονίκης, οι οποίες βέβαια είχαν συμμετοχή και στην πρώτη εθνική. Ναι, ναι. Έχει 4 συμμετοχές νομίζω στην πρώτη εθνική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Στέφανος Μπορμπόκης. Είχε παίξει ΠΑΟΚ. Όχι, Ηρακλή έπαιξε. Ναι, και Ηρακλή πρέπει να έπαιξε. Ναι, Άρη και Απόλλων Καλαμαριάς. Και στις 3 έχουν παίξει σίγουρα ο Χαλκιάς. Έχει παίξει ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Τώρα δεν θυμάμαι κάποιον άλλο να έχει κάνει, να τα έχει συνδυάσει όλα αυτά. Ο Πουλιοτόπουλος δεν έπαιξε. Σκέφτηκα τον Επαλέ, αλλά δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ο Επαλέ δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, αν κάποιος έτσι για τους λάτρεις στατιστικής μπορεί να μας βοηθήσει, ποιοι είναι οι παίκτες. Γιατί εντάξει, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Καλά, σίγουρα, ναι. Και στον Ηρακλή, Άρη, αυτοί που έχουν κάνει τη διπλή διαδρομή, αλλά αυτό να έχουν παίξει και στις 3 ομάδες της μεγάλης της πόλης, είναι ελάχιστοι που το έχουν πραγματοποιήσει.
Είναι το. Δεν το βρήκαμε. Ο Χαλκιάς. Μάλιστα έπαιξε και σε καλές χρονιές και των τριών. Τι νόμιζες εσύ. Και στον Ηρακλή και στον Άρη είχε καλές χρονιές. Και στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, νομίζω τελευταία στον Άρη έπαιζε. Τελευταία, ναι, από τον Άρη. Κακός. Έφυγε κακή κακός γιατί φάγει εκείνη την εξάρα από την Μπάγκερ. Ναι, ναι. Τον έχει στοιχείως. Καλά, εντάξει, τώρα από την Μπάγκερ τρώσε. Γενικότερα, ο Χαλκιάς πουθενά δεν συμπαθήθηκε για κάποιο λόγο που δεν τον καταλάβαμε, δεν τον ξέρω. Αλλά σε καμιά ομάδα δεν συμπαθήθηκε από όσες αγωνίστηκε στη Θεσσαλονίκη μας τουλάχιστον. Και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το Χαλκιά είχε μέχρι πρότινος, ή νομίζω ακόμα το έχει, έχει το ρεκόρ της ανέπαφης εστίας. Το οποίο κυνηγάει ο Πασχαλάκης. Δεν ξέρω αν το έχει ξεπεράσει. Το είχε ο Χαλκιάς επισάντως, αλλά πάλι δεν τον πολύ θεωρούσαν ότι αυτό εκεί τον. Ναι, ναι, είχαν, όλοι είχαν ψεγάδια να βρουν. Μωρέ, μπήκε. Διάφορα. Στην καλύτερη να ήταν ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ότι να, εντάξει, έχουμε ένα τερματοφύλακα εκεί. Υπάρχουν μερικοί ποδοσφαιριστές που φυσιογνωμικά δεν αρέσουν στους φιλάδες. Ναι, δεν σου συγκινεί, ας πούμε, ή σε εξητάρει να τον κράξεις, όχι τίποτα. Το σουλούπι τους, το φυσίκ τους, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Πώς λέγαμε παλιά στο σχολείο, δεν με πήρε με καλό μάτι ο καθηγητής. Έτσι είναι. Ο κόσμος. Η μοίρα τους είναι όπου πάνε να τους έχουν λίγο εκεί στην ίντριγκα, στο έτσι, στο αλλιώς. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο ή και οι φιλάθλοι είναι και λίγο φυσιογνωμιστέ. Χθες είχαμε και football league βεβαίως. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα μέσα από την Βέρεια. Δύσκολα μεν, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες τις αγωνιστικές. 1-0 με πέναλτι στο 87. Η δική σου σφιχτή είναι εκεί πάνω, ε. Ποιοι, άστε, δύσκολα είμαστε Πασαραϊκάρα, ναι, δύσκολα είμαστε. Πέφτουν και πολύ φέτος και είναι ζόρικα τα πράγματα. Σε ένα μάτς τώρα εκεί Βέρεια Άρης που γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε και αποβολές, είχαμε και μπενάλτ που δεν δινότανε. Χαμούλης γενικώς. Είχε. Και η φάση του πέναλτι του Άρη είναι λίγο έτσι ιδιαίτερη. Αξίζει να την παρακολουθήσετε, να δείτε τις φάσεις. Την εκτέλεση. Λουπνίκης, εντάξει, ο Παπαρηγόπουλος της Β' Εθνικής στο YouTube που ανεβάζει εκεί στο λογαριασμό όλες. Το Μάικ Λουπνίκης, ρε, που ανεβάζει όλες τις φάσεις Β' Εθνικής Football League. Εκτεταμένα στιγμιότυπα 15 λεπτά, σχεδόν όλο το μάτς κάθεσαι και βλέπεις. Είναι λίγο ιδιαίτερο το πέναλτι. Δηλαδή, κερδίζει ο Άρης. Οι παίχτες της Βέρειας κάνανε κανένα 3-4 πέναλτι μέσα. Δεν τα έδινε ο διαιτητής. Δεν ψήθηκε. Δεν ψήθηκε καθόλου. Ο Άρης να χάνει κάποια άχαστα. Κανονικότατα. Η Βέρεια πρέπει να χάσει κανένα δύο. Η Βέρεια χάσε ένα-δύο τέτοια. Ο Άρης έχασε πολύ πιο άχαστα. Με τον Λαμπρόπουλο, πώς το λέγονται, το επιθετικό που έχασε και το πέναλτι. Κανονικά. Αλλά γίνεται και το τελευταίο πέναλτι. Το χάνει. Οι παίχτες της Βέρειας λίγο αδρανούν να μπουν μέσα, ναι, να πάρουν το rebound. Μια αμυντική αδράνεια, μάλλον δεν το είχαν δουλέψει. Δεν περίμεναν ο τερματοφύλακας να κάνει απόκρουση. Και μπαίνουν μέσα πέντε παίχτες του Άρη, είναι κανονικά, ας πούμε, άνετοι. Εν τέλει, όποιος παίρνει το rebound και σκοράρει ο. Άνετος. Έβλεπα βαθμολογία τώρα Football League. Έβλεπα τέλος πάντων βαθμολογία και πάω στον τελευταίο σε ένα Χαρναϊκό. Ναι, ρε, Χαρναϊκός έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Είδα μείον 51 βαθμούς. Δεν ακούς λόγο επειδή εδώ που είναι το κατεξοχήν. Είναι 87 βαθμούς πίσω από τον Άρη σε 14 αγωνιστικές. Είναι κατεξοχήν εκπομπή της Football League και μεριμνούμε πάντα να παρέχουμε την απαραίτητη πληροφορία στον κόσμο. Εμείς Πασεραϊκάρα έχουμε σφίξει πάρα πολύ άσχημα. Χάσαμε μέχρι και από τον Εργοτέλη και βουλιάζουμε, μας πέρασε ο Εργοτέλης. Αν είναι δυνατόν και δεν βλέπω τώρα τι μέλλον έχουμε. Βέβαια είναι όλοι λίγο πολύ μαζί, οπότε ακόμα υπάρχουν ελπίδες. Έχει ακόμα, εντάξει. Καραϊσκάκης Εγινιακός, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Λάρισα δεν ξέφυγαν ακόμα. Έχει και το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Δεν έχει ολοκληρωθεί καν νομίζω ο πρώτος γύρος. Καλά, 20 αγωνιστικές φαίνουν ακόμα. Θα είμαστε. Σαν το NBA θα παίζουν 3 μάτς την εβδομάδα. Κανονικότατα. Λοιπόν, τα χθεσινά αποτελέσματα. Βέρεια Άρης 0-1. Εγινιακός Τρίκαλα 0-0, Αναγέννηση Καρδίτσας Καλυθέα 2-1, Απόλλων Πόντου ΑΟ Χανιάκης Αμικός 0-1, Πανεγιάλιος Απόλλων Λάρισας 0-1, Πανσεραϊκός Εργοτέλης 0-1 και Σπάρτη Παναχαϊκή 0-0, όλα αντεράκια πλην ενός. Λοιπόν, θα δω τις γνώσεις σου τώρα, ναι, πώς ασχολείσαι με αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, απ' έξω. Προχθές ποια ομάδα, τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν περίπου, ανακοίνωσε την απόσυρθή της από το πρωτάθλημα της ΓΑΜ Εθνικής. Ιστορική ομάδα. Ιστορική ομάδα προχθεσινή. Το έχω. Ναι. Αχ, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, επειδή με βάλες τώρα. Σε πίεσα γι' αυτό. Ναι, με πίεσες. Ιστορική ομάδα της ΓΑΜ Εθνικής ανακοίνωσε την απόσυρσή της. Ναι, η οποία έχει φτάσει και ψηλά, έχει και κάποιες. Καστοριά. Ναι, έλα, ναι, σε ναι. Είδες από μόνος μου, χωρίς να το ψάξω. Όλα τα ξέρω. Σε παρακαλώ. Δεν το ψάξε, λέει αλήθεια. Ναι, παιδιά, δεν είμαστε μόνο. Ιντερνετ
βλέπουμε άχρηστες ειδήσεις συνεχώς. Όλη η ροή μας, όλη η ζωή μας είναι μια άχρηστη πληροφορία. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένο αυτό σε αυτές τις μικρές κατηγορίες. Και εδώ στη Football League περιμένουμε ποιος θα αποσυρθεί, να δούμε ποιος θα αποσυρθεί για να. Υπάρχει κανένας υποψήφιος να μείνει η Πανσεραϊκάρα. Πολύ έτσι βολοδέρνουνε. Πολύ βολοδέρνουνε. Να δούμε, δεν ξέρω. Και τη Βέρεια την περιμέναμε λίγο. Να αποσυρθεί. Άντε, Βέρεια, άντε. Κούρασες. Δεν κούρασες. Λοιπόν, πρώτος ο Άρης με 36, δεύτερη Παναχαϊκή με 33, Όφη με 27. Όφη ο οποίος παίζει όμως σήμερα με τον Καραϊσκάκη. Είχε την απώλεια την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Κισαμικός 24, Τρίκαλα 24, Σπάρτη 22, Καρδίτσα 21, Απόλλων Λάρισας 19, Δόξα 18. Η απογοήτευση του πρωταθλήματος η Δόξα. Πολλοί την περιμέναν ότι θα είναι πολύ ισχυρή και θα διεκδικήσει. Τίποτα, έχει ξεφουσκώσει εδώ. Κοιτάει προς την κάθοδο παρά προς την άνοδο, την οποία την έχει απολέσει. Ο Απόλλων Πόντου με 18, Καραϊσκάκης 18, Γυνιακός 15, Βέρεια. Σφίξαμε, είμαστε στην ζώνη του Παπαστού 14, Εργοτέλης 13, Καλυθέα 12, Πανσεραϊκός 12, Πανεγιάλιος 10 και ο Χαρναϊκός που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα αυτή την Κυριακή. Έδωσα όμως πριν μια βόμβα, λέω θα πάμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είδα καν την εμβόλη. Λέω θα πάμε, παίζουμε με Παναχαϊκή εκτός. Την Κυριακή και θα πάμε να το πάρουμε. Όλοι θα το έχουν σίγουρα. Ναι, θα το έχουν σίγουρα. Και τώρα στην Πάρτα αρχίζουν και σκέφτονται λίγο τα καρναβάλια. Αν έχουν μπει σε άλλο μούντα αυτή. Καλά, είναι αυτήν την εβδομάδα μετά. Τι έχουμε, τρεις εβδομάδες δηλαδή. Τώρα είναι, ζουν μεγάλες στιγμές πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Φτιάχνουν το άρμα, είναι κουρασμένοι από αυτά. Οπότε... Έτσι ακριβώς. Ο Πανσεραϊκός πηγαίνει στην Παναχαϊκή την Κυριακή. Ο Άρης υποδέχεται την Σπάρτη επίσης την Κυριακή και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Η Βέρεια την παίζει με τη Δόξα Δράμας, Απόλλων Λάρισας Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης Καρδίτσα, Καραϊσκάκης Πανηγιάλιος και Κισαμικός Τρίκαλα. Όφη δεν παίζει, μάλλον θα έχει τον Χαρναϊκό από ό,τι βλέπω εδώ, γι' αυτό και δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Έτσι, ρεπουδάκι. Αυτά λοιπόν και με τη Football League. Είχαμε και μπασκετάκι χθες για τους φίλους του κεφάλου που κάμια φορά ασχολούνται και αυτό. Τα κερδάει η ομάδα και με πολλούς πόντους. Σου λέει το γυρνάμε εκεί στο. Με 23-24, βάζοντας παίζοντας κατά διαστήματα. 21. Καλό μπάσκετ, ξέρεις. Δεν το έχω δει. Το κουτσό έβλεπα το ματσάκι. Εγώ το άκουγα από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, ήμουνα στο αυτοκίνητο. 39 πόντους έβαλε στη δεύτερη περίοδο πάω. Τελείωσε με 58 το πρώτο ημίχρονο. Να κάνω για τον Ναβαρόν. Έτσι, έκανε μια ίσως την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Επικράτησε τη Νεπτούνα και κάλυψε και την διαφορά που είχε στο. Και πάει για τον τελικό τώρα την επόμενη αγωνιστική. Ο τελικός των τελικών. Το Champions League. Παίζει με την Ventspils. Στα πω απ' έξω. Με τη του Αγίου Βαλεντίνου. Αγίου 14 παίζουν για αυτή. Έχει και ποδοσφαιρικό. Α, όχι, τι λέω. Το Αγίου... Τι λες, ρε. Φεβρουαρίου παίζει. Ναι, το Αγίου Βαλεντίνου έχει ακόμα και έχει Champions League. Έχει κανονικό Champions League. Έχει Ρεάλ Παρίσι Σεν Ζερμάν. Ναι, κάτι. Νομίζω. Εκείνη την ημέρα. Κάνε μια ανακοίνωση ότι θα πας λίγο πιο αργά το live. Όχι, μωρέ τώρα. Σιγά ποιο κάθεται να δει Champions League. Βάλτε μια οθόνη. Καλά. Αν μα σκάσει αυτή η βόβα να πούμε που σου λέω που δεν θα σκάσει, αλλά τέλο πάντων. Θα δούμε, ρε. Παιδί μου, είμαστε συζητήσεις. Θα έχει ο Μίχλη το αεροδρόμιο, δεν μπορεί να προσγειωθεί. Χθες τελευταία μέρα των μεταγραφών πήγαμε να κλέψουμε την υπογραφή του ονόματος και θα τα δούμε. Έχουμε ανοίξει θηρίδα, όπως έλεγα πριν, και περιμένουμε. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Πάμε για την υπέρβαση. Έτσι δεν λένε όταν δεν μπορείς να καλύψεις οικονομικά κάποιον. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Νεπτούνα. Διατηρεί ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση αυτού του έρμου του Champions League, το οποίο κανένας δεν το... Νομίζω ο ΠΑΟΚ και με ήττα μέχρι 7-6 πόντους καλά είναι. Μάλλον θα προκριθεί, σε αντίθεση φυσικά με τον Άρη, ο οποίος απόλεσε τις όποιες μαθηματικές ελπίδες είχε. Καλά, νομίζω ότι το τελευταίο που τους διαφέρει στον Άρη είναι το Champions League. Οπότε... Εδώ ακριβώς είναι κάπως σαν τον Παναθηναϊκό και λίγο χειρότερα, πώς να σωθεί η χρονιά, δεν υπάρχει... Ναι, το θέμα είναι ότι ο Άρης έτσι πως έφτασε κινδυνεύει και αγωνιστικά, εκτός από τα εξωαγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά αγωνιστικά τουλάχιστον, λέει ότι είναι... Σε καλύτερη μοίρα. Εντάξει, αγωνιστικά τώρα που θα πρέπει να αυτοκτονήσεις μόνος σου, που έχει πει κάποιος και στα ποδόσφαιρα. Για τον Άρη στο μπάσκετ. Για τον Άρη στο μπάσκετ. Έχασε ομάδα που τους κάλυψε και τη διαφορά. Ναι, αλλά τώρα δηλαδή θα κάνουν και τα Τρίκαλα και ο Πανιόνιος θα κάνουν τέτοιο ντεμαράζ να πάρουν δύο νίκες παραπάνω από τον Άρη και να τον. Όταν η ομάδα χάνει από τον τελευταίο και αυτά. Δεν έχασε τον τελευταίο. Όχι τον τελευταίο, από κάποιον από αυτούς τους. Που έχουν ως στόχο υπέρτατο τη σωτήρια, μετά ξέρεις
υπάρχουν αμφιβολίες για όλους. Καλά, σίγουρα βέβαια. Και από την άλλη, άμα δεν κοιτάξεις και λίγο προς τα χαμηλά και να πεις ότι σφίξαμε με την έπαρση, άμα πας με την έπαρση, σίγουρα θα το πληρώσεις. Ναι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ή τι σημαίνει ότι οι παίχτες φεύγουν, προσφυγές, αυτό αποχωρούν, οι ξένοι παίζουν καλή την πίστη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό το θέμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Πού είσαι χαμένος? Καλά, μια χαρά. Δεν είμαι χαμένος. Παρακολουθώ τα τεκτερόμενα. Ξέρουμε. Κάθε πρωί. Έτσι. Γεμάτος χαρά για την αναγνώριση της προσπάθειας και της εκπομπάρας. Έτσι. Η αόρατη αρχή, έτσι δεν λέγανε τότε με την Ελληνική Επανάσταση, ότι θα έρθει η αόρατη αρχή να μας βοηθήσει, ε. Okay. Λοιπόν, θα υποπιστώ το ρόλο της αόρατης αρχής και του Black Dragon, του μαύρου σκληρού τιμωρού, σε όποιον, ας πούμε, χωρίς βασική δικαιολογία σηκωθεί και φύγει για την εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου ήθελα να πω και να τονίσω ότι ο Πανθρακικός είναι εδώ. Έτσι. Έτσι. Είναι πρώτος. Ανεβαίνουμε, ναι, τρένο. Τρένο, όχι ακριβώς, γιατί υπάρχει και ο ανταγωνιστής μας, μια ιστορική ομάδα, η Βιστονίδα Κοπτερού. Λοιπόν, αυτή... η οποία αγωνιστικά είναι καλύτερη. Η αμαρτωλή αλλά... Βιστονίδα τώρα έχει ένα παρελθόν. Όχι η ομάδα, η Βιστονίδα γενικότερα. Σαν, έτσι ακριβώς. Σαν έννοια. Αλλά έχουμε τα κατάλαβε. Στην ΕΠΟ της Θράκης την έχουμε δικιά μας. Οπότε κάτι θα κάνουμε. Αυτά δεν λείπουν πουθενά. Έτσι. Ακόμα και στα τεχνικά. Έτσι, κάνουμε. Έτσι. Όμως, ο Πανθρακικός. Έτσι, αυτό ήθελα να πω για πως χαρά. Για... είναι εδώ. Ναι. Διότι προχθές, ας πούμε, το έλεγα, δεν μ' άκουσαν. Ο μεγάλος Σάββας Παντελίδης, τον οποίον εκτιμούμε απεριόριστα εκεί στην Κομωτινή και θεωρούμε ότι ήταν ο καλύτερος από όσους πέρασαν, ο πιο σοβαρός άνθρωπος, ο πιο ανεκτάρκτος προπονητής. Λοιπόν, ο μεγάλος Σάββας Παντελίδης, παρέα με τον Χουάν Μουνάφο, και τον Γιώργο Αθανασιάδη, στελέχη του Πανθρακικού. Αυτά για κάποιους τύπου Κούγια, ας πούμε, ο οποίος λέει ότι ο Πανθρακικός ήταν ομάδα υπογραφή όταν αυτός ήταν στα Γιάννενα και ξέρω εγώ στην Παναχαϊκή. Λοιπόν, την έκανε τη δουλίτσα στον Ολυμπιακό. Ελπίζω ότι ο Ντιγκινή, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμινο, να την ξανακάνει. Και εμείς οι απανταχούπα οξύδες, μέσα στα γλέντια που πιστεύω να έχουμε και στις επόμενες εβδομάδες, να θυμόμαστε, να αγαπάμε και να τιμούμε και τον Πανθρακικό, μπάμπι μου. Έτσι, άρα το πρωτάθλημα το δίνει ο Πανθρακικός. Περνάει μέσα από την Κομωτινή. Αυτό θα πούμε σαν εκπομπή. Το συμπέρασμα. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, αν με το καλό συμβεί και το ζήσουμε και το χαρούμε, έτσι, θα έχει και μια μικρή, έτσι, χρειά να την πεις, ως μη να την πεις, από τη μεγάλη ομάδα του Πανθρακικού που είχε βγει τότε 8 στο πρωτάθλημα. Έτσι. Μόνο εδώ αλήθειες. Μόνο εδώ. Σε επόμενη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε και για το μακεδονικό, διότι η σημερινή παρουσία μου σ' άφησε να πάρεις ανάσα και έμοιαζε περισσότερο σαν πολιτικό γίδριο, αλλά δεν πειράζει. Πονάμε για τον Πανθρακικό, μπάμπη, και δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ερχόμαστε, τέλος. Τελείωσε. Τα λέω. Έτσι, παιδιά, καλή εκπομπή. Φιλιά, καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Τσάω. Ο φίλος μας ο Παλιοκερίσος, αόρατη αρχή της εκπομπής, συχνά πυκνά με κέρυες παρεμβάσεις. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να διαλυματιστούμε. Θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ένα καταιγιστικό 20 λεπτάκι περίπου μέχρι την ολοκλήρωση. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο μας περίπου μισάωράκι, 7:39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε και τους έσχατους που προστίδενται στην παρεούλα μας την πρωινή εδώ στο Λόγο Επειδή, 6 με 8 κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Στην πεμπτούλα μας σήμερα, πρώτη μέρα του Φλεβάρι, 2-31-02-87-38. Επικοινωνούμε, συνδιαμορφώνουμε, συνδιαλεγόμαστε. Κυρίως η μέρα αποτίμησης τρομποτινά των μεταγραφικών κινήσεων των ομάδων, είτε στην Super League, τα κουτσοείπαμε τουλάχιστον για τους πρώτους, είτε στην Football League είτε και στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκεί είναι καταπληκτικό που διάβασα σε ένα tweet κάποιου ξένου για την Newcastle, και η Newcastle βιώνει πολύ δύσκολες ώρες. Έχει έτσι λίγο... Ναι, έχουν προβλήματα με τη διοίκηση, με αυτά. Πανώ, χθες φύγε, τα γνωστά, ναι, τα ελληνικά. Ναι, να τους παρέχουμε εμείς τεχνογνωσία που τα έχουμε βιώσει οι Ευρωπαίοι λίγο από αυτά. Δεν σκαμπάζουνε. Με τα... Πούλα, ναι, πούλα φύγε και τα κλασικά. Σε παραπρέπει να στέλνουμε εδώ αντιπροσωπεία. Έχει αυτή τη στιγμή, έχει κάνει και κάποιες προστίκες σε Newcastle και έχει πάρει παίχτες, ναι, τον οποίον, άκου τώρα, έχει 4 παίχτες με αρχικά ονόματα. Έχει έναν Mohamed, έναν Jesus,
Ναι, ένα Κριστιαν και έναν Ισλάμ. Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί δηλαδή με τη βοήθεια του Θεού να πάρει και έναν Άγγελο Αναστασιάδη εκεί μέσα να τα κάνει τέτοιο. Όλα ρημπαδιών. Έχει πιάσει όλους τους θεούς σχεδόν, τους βασικούς, για να προσπαθήσει να. Ό,τι μπορεί, ρε, να σώσει την κατηγορία. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ήθελα πρώτα να ρωτήσω, γιατί σ' άκουσα λίγο πριν από αρκετή ώρα. Προσπαθούσα πρώτα να ξυπνήσω και μετά να. Ναι. Επιτέλους κάποιος γκουρού, κάποιος Σιμόν Ντε Μποβουάρ δημοσιογραφίας, έγραψε το τίτλο «Κάτσε, κάτσε». Ναι, είναι σήμερα νομίζω στην Sport Day ή Sport Time. Ένα από τα δύο. Θα χειροκροτούσα, αλλά έχω στο ένα χέρι το τιμόνι και στο άλλο το κινητό και είναι κι άλλοι στον δρόμο. Έτσι, έτσι. Ένα το περιμένανε και αυτό. Πόσο καιρό το περιμένανε. Ναι, ρε. Δεν ξέρω αν είδατε το πανό, ας πούμε, του Newcastle. Είδα ότι απλώσανε. Τι έλεγε ακριβώς, γιατί το είδα κυκλοφόρησε πολύ σαν... Έλεγε τα γνωστά, ότι κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από την Newcastle και εσύ ένα άτομο και θα φύγεις. Στηρίξτε την ομάδα, είναι τεράστιο πάνω. Ναι, ναι, τεράστιο. Είσαι ένα άτομο, πολύ... είμαστε μια πόλη, θα σε διώξουμε. Ναι, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, Newcastle, δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι. Mm-hmm. Δεν ήμουν ποτέ Newcastle στην Αγγλία. Mm-hmm. Τρώω τα χρώματα, δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι. Είναι μια ομάδα που οι οπαδοί της έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από το σύνολο των κουπών που έχει στην προποθήκη της. Υπάρχει πολύ γκρίνια μύρλα, πολύ μεγάλη απέτηση για διάκριση. Πολύ μεγάλη πίεση στους αθλητές που πάνε εκεί πέρα, πάθος, γεμάτα γήπεδα κλπ. Και λόγω επειδή του ασπρόμαυρου, λες, θυμίζει λίγο εδώ ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ναι, ρε παιδιά, εκεί πέρα παίκτης, ας πούμε, παίζει τρεις φορές και δεν βγαίνει. δεν τους βγαίνει, όχι δεν αποβάλλεται, δεν κάνει. Αν και έτσι, εγώ νομίζω δεν ότι... Δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Τσίμιροντ εκεί που πάει, ναι. Για όσους αναρωτιούνται γιατί πάνε εκεί, εκεί πέρα παίζει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο που θα σε βάλει την άλλη μέρα, θα κάνεις και τις βλακίες σου, θα δώσεις και 8 λάθος πάσες και στο τέλος, ας πούμε, παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρεις, μπορεί να ξεστραβωθεί κανένας Γερμανός, κανένας Άγγλος και να σε δει. Δεν έχουν πολλά αθλητικά ραδιόφωνα έξω, γι' αυτό δεν είναι πιο... Δεν είναι μόνο αυτό, Παπ, και χωρίς να συγκρίνουμε τις ποιότητες, έτσι, αλλά μόνο το στυλ, και στην Ιταλία δεν θα τον βάζανε την πρώτη μέρα που θα πήγαινε, έτσι. Εκεί έχουν μια διαφορετική αφέλεια στο ποδόσφαιρό τους, ναι. Και κανείς παίκτης ελπίζει ότι παίρνει ελεύθερα θα φανεί. Σε βάζω, αλλά πρέπει να κάνεις παπάδες είναι... εκεί. Ναι, η πίεση είναι τεράστια εδώ πέρα. Θυμάμαι τον Ιαν Ράς όταν είχε πάει στη Γιούβε από τη Λίβερπουλ. Μετά από καιρό τον ρώτησαν, λέει, κύριε παιδιά, τύχαινε κανένα στραβή, ερχόταν, ξέρω εγώ, καμιά Σουόνση, καμιά Γουότφορντ και μας έκανε την κηδεία μέσα στο Άνφιλντ. Το βράδυ βγαίναμε για πύρες, ήταν δίπλα και οπαδοί, δεν πειράζει, ρε παιδιά, κτλ. Εδώ πέρα λέει, χάνεις, λέει, μέσα στο Τωρίνο, πας με τη γυναίκα σου να φας μετά από 4 μέρες, σε βλέπει ένας έξω, εμείς κλαίμε, πώς, κόβουμε τα και εσύ τη γαϊδούρη βγαίνεις, τρως, δεν αυτό μαστιγόνες, ναι, έτσι, αυτά είναι. Έτσι είμαστε. Αν και φέτος, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟ και του ΠΑΟΞΥ ταιριάζει η Arsenal. Κατά κάποιο τρόπο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πρέπει να δεις πώς λειτουργούν οι οπαδοί της. Είναι καταπληκτικοί, τους λατρεύω. Έχουν πάρα πολλά βιντεάκια. Έχουν αυτό το Arsenal TV, όπου οι θεοί μετά το τέλος του παιχνιδιού πάνε και παίρνουν αμέσως μετά το τέλος και στο τα γήπεδα συνεντεύξεις από οπαδούς και έχουν απομονώσει μορφάρες που είναι πλέον πρωταγωνιστές. Και είναι κράξιμο ελληνικού επίπεδου, κανονικότατα. Εκεί ήταν μέσα τόσα χρόνια στην Καρπαζιά και έχεις και την οικονομική. Τέλος πάντων και τη σοβαρότητα του κλαμπ και γήπεδα και ό,τι θέλετε. Βέβαια μετά το Wenger out φέτος κάτι έκανε η Άρσεν. Ιδίως τώρα εδώ με ο Μπαμεγιάν κράτησε τον Μεσούτο Ζιλ. Να κράξω λίγο τους κράζοντες. Για κράξε. Η Arsenal γιατί παίρνει τελευταία μέρα από τα γράφω. Τα γάρια είναι και εκεί πέρα. Απρογραμμάτιστη. Έτσι. Και παίρνουν και άλλοι την τελευταία μέρα. Γιατί εγώ που διάβαζα χθες τα site, χαμός έγινε. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλά, κοίταξε. Μπορεί και ο παδί της Arsenal να μα ο Μπαμεγιάνγκ δεν πολύ κάνει. Θα πούνε άντε ρε, τελευταία μέρα τον πήραν να πούμε και τέτοια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνουμε? Καλώς το να. Πολύ καλά, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Παθρακικός έρχεται, εμείς φεύγουμε, τέτοια πράγματα. Εσείς ποιοι είστε? Παναθηναϊκός, θα τελειώσουμε. Έλα ρε μεγάλε, πού είσαι, σε χάσαμε.
Σε χάσαμε. Ναι, που είπαμε. Έχουμε πιάσει ανθρώπινες ώρες σε δουλειά. Έτσι, έτσι. Χαιρόμαστε για την πρόοδό σου. Η ανάπτυξη έρχεται και στο λογοειπίδιο. Ναι, επιτέλους και οι ακροατές βρίσκουν καλύτερες δουλειές και πάμε, πάμε. Προοδεύουμε. Ναι, μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά. Έτσι, έτσι. Τι λέει Παναθηναϊκάρα. Μαύρα χάλια. Δύσκολα είμαστε. Πολύ. Τώρα κάτσε σε καμιά δεκαετία μέρες που θα κάνουν και τις πέντε προσφυγές οι άλλοι που είναι Τελεσίδη κατέλος. Mm-hmm. Είναι αρχής 3-5-15, σου πω εγώ που λένε να σωθήκαμε. Όπως λέγαμε για την Newcastle, είναι ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία του φύγε πουλα και κάνε. Ναι. Έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αυτή την τεχνογνωσία του πόσο. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένο στάδιο. Εμείς τώρα και στο γήπεδο, άμα πας ακόμα, φωνάζουν τζίγκερ πουλα. Εμείς το έχουμε τεντώσει, δεν πάει άλλο. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έχει, ίσως και ο φίλος του Παναθηναϊκού δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά τα πράγματα. Να... Το έχει αντιληφθεί, πιστεύω. Το έχει αντιληφθεί, λες. Αλλά και... πολύ καλά, δηλαδή, ναι, εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα στη δεδομένη οικονομική συγκυρία. Όποιος κάθε μέρα διαβάζεις, χρωστάς εδώ, χρωστάς εκεί. Να ρωτήσω κάτι που είσαι Παναθηναϊκός. Αυτό που βλέπουμε πλέον ο Παναθηναϊκός είναι άντε κουτσά στραβά να βγει η σεζόν και έχει ο Θεός κάπως να τη βγάλουμε τη σεζόν. Ναι. Περίπου αυτό προσπαθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άντε πεις ότι τελειώνει η σεζόν, μετά έχει κάτι να πατήσει, να στηριχτεί, να... ή απλά βγαίνει αυτή η σεζόν και του χρόνου πλέον υπάρχει οριστική διάλυση. Δεν υπάρχει τίποτα. Φαντάζομαι ότι ο Τσάκας δεν έχει βγει στο προσκήνιο. Θα πάμε εμείς στην Καβάλα να βρούμε. Τα πράγματα δηλαδή είναι τόσο άσχημα. Ναι. Ναι, ναι, λένε διάφορα, αλλά δεν νομίζω. Κοίταξε, νομίζω ναι. σε μερικών Παναθηναϊκών στην άκρη του μυαλού είναι ότι πιστεύουν ότι η ομάδα μόλις φτάσει ένα βήμα πριν το Τάρταρο θα ενεργοποιηθεί και η οικογένεια. Κάπως έτσι το έχουν στο μυαλό. Ποια οικογένεια, Βαρελογιάννη? Όχι, λες. Με τίποτα. Να, θα γίνει πόλεμος. Είναι και αυτό από την άλλη, ναι. Αλλά κάποιοι θα είναι, ναι, εμφύλιος ουσιαστικά, εμφύλιος. Ναι, δεν είναι ακόμα. Και αυτό που σου είπα που φωνάζω τσίγκερ πουλά, το φωνάζω, δεν σου κάνω πλάκα, το λένε. Γιατί, ναι, εντάξει, εκεί άνοιγε ο Παναθηναϊκός τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα. Το ξέρω. Ναι, δεν υπάρχει, πως τίποτα, δεν ξέρω. Εκτός αν το κάνουν τόσο πολύ για να το ρίξουν, πού να το ρίξουν, Αλφα Αθηνών. Ναι. Για να τον πάρουν τσάμπα. Με τον Πάο Ρουφ. Ναι, ούτε και αυτό. Ναι, δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Πλέον νομίζω αν πέσει και έτσι πρέπει να κάτσει και πολλά χρόνια. Αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ακόμα δεν το έχουν δείξει διάλειμμα το καθεστώς τώρα τι γίνεται. Ναι. Όχι, αν πέσει, δεν υπάρχει αυτό. Αν πα στη γάμα όπως ήταν η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη. Ναι, όχι, δεν ξεχρεώνεις. Και ανεβαίνει κατευθείαν. Ναι, αν πα στη γάμα πρέπει να μείνει 2 χρόνια σίγουρα εκεί πέρα και μόνο το 50% διαγράφει. Τα υπόλοιπα τα κουβαλά. Μάλιστα. Αυτό θέλουν για τοπικό. Σε ευχαριστούμε. Καλή δουλίτσα. Καλή πρόοδο. Καλημέρα. Αν περίμενε η γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εσείς είχα τη φαϊνή ιδέα μετά τη ακούραση με ένωση, ξέρω εγώ. Ναι. Θα κάτσω να δω αυτό το μάτσο Βέρια Άρη. Βέρια Άρη. Ματσάρα. Ναι, ναι, φίλε. Πρέπει να από κάτω από τις τηλεόρες πρέπει να περνάει και μια έτσι αφήνει ένα τέτοιο. Πες το εκεί. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα χαλάει την υγεία. Ναι, αλλά είχε πολύ έτσι σουσού το παιχνίδι, είχε πολύ πράγμα μέσα. Ρε φίλε, ο διαιτητής δεν είδε το καταφανέστατο πέναλτι, το Mars πέναλτι, και είδε το δύσκολο, πώς γίνεται αυτό. Εκείνο μπορεί να το είδε και ο υπόπτης. Δεν το είδα το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση, είδα τις φάσεις. Καλά το άλλο που κάνει αυτός ο 14 που του πετάει την μπάλα, σηκώνει τα χέρια και μετά τρέχει από πίσω για να τον κλαδέψει. Να του πάρει τα πόδια και ο άλλος δεν το δίνει. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα δεν είναι το καταφανέστατο. Το καταφανέστατο, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Όπως είναι το δύσκολο. Όπως είπε και νομίζω στη μετάδοση ο Τραπεζανίδης που λέει ορισμός του πέναλτι. Αυτό. Κλασική περίπτωση πέναλτι. Λέει, επιτρέψτε μου λέει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Αλλά έτσι ναι. Μετά όμως το πέναλτι λίγο εκεί σα στήσαν οι παίχτες της Βέρειας. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Δεν περίμεναν ότι θα έχει απόκριση. Μάλλον δεν περίμεναν ότι θα το χάσει. Εγώ ήταν μεταξύ με το που είδα ότι πήγε να το χτυπήσει ο Διαμαντόπουλος. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Εντάξει, όλος ο παίκτης αυτός έχει χάσει. Απίστευτα πράγματα. Του έτσι μπροστά, τα χάσε όλα. Έχασε όλες τις ευκαιρίες και δεν μπορεί να το βάλει να βαράει πέναλτι. Απίστευτο. Το χθεσινό που έχασε ήταν σε πολύ κακό φεγγάρι. Τέλος, καλό, όλα καλά.
Τι να πεις. Για την Νιούκαστ που λέτε. Ναι, ναι, ναι. Για την Νιούκαστ, τελευταίο και θα κλείσω. Λοιπόν, η Νιούκαστ έχει από αυτές τις ομάδες μεσαίας κατηγορίας της Αγγλίας, έχει τις πιο φανατικούς οπαδούς. Έχει, καλά, έχει πορωμένους. Ναι, ναι. Έχει παίξει και ο τέτοιος εκεί πέρα, μην το ξεχνάτε, και ο Νταμπίζας. Έτσι, Νταμπίζας και... Την περιβόητη τρίπλα του. Ναι, του είχε κάνει. Έχει μείνει στην ιστορία για την περιβόητη τρίπλα του Ντένις Μπέργκαμ, αλλά ο Νταμπίζας είχε πολύ γεμάτες χρονιές με την Νιούκαστλ και το θυμούνται με πολύ καλά σχόλια. Κι άλλος Έλληνας όμως, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Κι άλλος Έλληνας. Ο Γουχού, ο Γουχού έπαιξε. Ο Γουχού. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Εντάξει, ομάδα που πήρε Έλληνες δηλαδή, αυτό θέλουμε να πούμε. Καλά, ναι, ήταν. Προφανώς θα φτάσει σε ένα σημείο που αγόρασε. Καλημέρα στην Γραμμούλα, αν μας περίμενε. Ναι, καλημέρα, παιδες. Καλώς τον. Λοιπόν, Μπάμπη, άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή και εμένα, για αυτό που λες για την τεχνογνωσία, επειδή και εμένα στην Αγγλία η ομάδα μου αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, έχουμε West Ham. West Ham, ω. Βέβαια. Ακούς και Iron Maiden, να φανταστώ, ε. Εννοείται. Αυτά πάνε μαζί, ρε, γιατί ακούω μετάλλικα. Έτσι. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και πιο μεγάλα φάση. Ξέρω εγώ, η διοίκησή μας σε ένα χρόνο κατέστρεψε το γήπεδο, μας πήγε Νταϊλίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μας άλλαξε το σήμα. Γρανίτσα, έχει, West Ham. Κανονικά και χειρότερα. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Ένα, δύο, τρία χρόνια, επειδή μιλάω και με παιδιά με Αγγλία πάνω και τα λοιπά, είμαι σε κάτι έτσι ωραία πραγματάκια. Όχι, θα κάνουμε υπομονή, μου λένε, θα κάνουμε. Λέω, μάγκες, δεν γίνεται με υπομονή και τέτοια. Λέω, πρέπει κάτι να δράσουμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σήμερα. Ναι. Και λένε τα παιδιά από πάνω, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Λέω, μάγκες, να αντιδράσουμε, ναι. Να κάνουμε, λέει, μια σελίδα στο Facebook. Λέω, μάγκες, ακούστε τι γίνεται. Θα κάνουμε, λέει, και ιντερνετική ραδιοφωνική εκπομπή να ρίξουμε. Ναι, όχι, όχι, μάγκες. Αν δεν γίνει ντου στο προπονητήριο και έξω από το σπίτι, δουλειά δεν θα γίνει. Όχι, μου λέει, εκεί στην Ελλάδα είστε πολύ πίσω. Βρε, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα τα πράγματα και σιγά. Αρχίζω να λέει, έρχονται mail. Λες, μήπως είχε δίκαιο ο Έλληνας. Άρε, λέω. Ο Έλληνας έχει τεχνογνωσία δεκαετιών σε αυτό το θέμα. Τα καλύτερα μυαλά χάνουμε πάλι. Πάμε στο εξωτερικό. Πρέπει να πάμε εξωτερικό αυτό λίγο να το ξαπλώσουμε λιγάκι το όλο θέμα. Μου καθόταν, ας πούμε, πέρυσι της Arsenal Wenger out και hashtag και τέτοια. Ναι. Με βενζίνη και στουπιά στο αποδητήριο του Emirates. Και ούτε καν πανιά δεν είχαν, έτσι με χαρτόνια. Αλλά NBA. Ξέρω εγώ, ή φάση ξέρω εγώ, θα με παντρευτείς, κάπως έτσι. Σιγά μην κουνάνε και ασφρομαντήλ. Δε τώρα τι, άμα δεν πας από εκεί πέρα να πούμε έξω από το ποδητήριο. Οπότε την άλλη εβδομάδα ανεβαίνω Αγγλία, μάγκες αγωνέα. Έτσι θέλουμε. Λευτεριά στους οπαδούς της West Ham, από τώρα να πούμε δηλαδή. Έτσι, απράβο. Να σε καλά, μάγκες, καλημέρα. Ήθελα να σου πω σκηνικό, αυτό έγινε κάπου στη Βραζιλία, ποιες ομάδες δεν θυμάμαι. Έχασε σε ένα μάτς που οι οπαδοί περίμενα να κερδίσει, γενικά δεν πάει καλά η ομάδα τα κλασικά. Και τι κάνανε οι οπαδοί. Μαζεύτηκαν έξω από τα αποδυτήρια για τα ντου, για όλα αυτά. Από καθιερωμένα. Οι άλλοι κάνουν το καθιερωμένο ντου, οι οπαδοί το καθιερωμένο ντου. Έτσι πάει. Και απ' έξω, οι παίχτες μέσα στα αποδυτήρια μετά το μάτς έχει παραγγείλει ομάδα πίτσες για τους παίχτες. Και έχουν σταματήσει τον Τελιβέρα και του παίρνουμε νταϊλίκ τις πίτσες, τις έχουν φάει και έχουν βγει φωτογραφία μετά για τα κουτιά πεταμένα μετά. Πώς δεν πήρε να κάνουν αυτή τον Τελιβέρα. Ποιος πήρε. Απ' όλα, έλα εδώ, α πούμε, ξέρω κάτι. Άσχετο τώρα που είπες αυτό, δηλαδή πάλι απλά δεν τους φάγανε τις πίτσες. Έχω δει κορυφαία φωτογραφία να δημοσιεύεται. Άσχετο, αλλά έχει σχέση με οπαδούς. Σε μια σελίδα που ασχολείται με θέματα του ΠΑΟ και δείχνει φωτογραφία τώρα κάτι παοξίδες σε ένα ξενοδοχείο στην Ξάνθη. Να είναι στρωμένοι εκεί στο κάνα Παλαιστινιακό, ξέρω εγώ, σε λέω μελές και τέτοια. Αλλά να είναι στρωμένοι στο τραπέζι, άδεια πιάτα εκεί, τέτοια ποτήρια ιστορίες. Και τι έχει γίνει. Έχουν πάει στο ξενοδοχείο της αποστολής του ΠΑΟΚ, ο παδί, ξέρω εγώ, του Παν ΠΑΟΚΑΡΑ γερά και τον Ατάλο. Και εκείνη τη στιγμή η ομάδα δεν έχει κατέβει για το πρωινό, αλλά είναι σερβιρισμένο έτοιμο το τραπέζι. Έχουν κάτσει αυγά, κέικ, σε λέω μπορταδέλες τον Ατάλο. Τα έχουν φάει, έχουν αδειάσει το τραπέζι και βγαίνουν και φωτογραφιούλα. γιατί δύσκολα τώρα ο παδός του ΠΑΟΚ να τρώγε πρωινό στο ξενοδοχείο από μόνο του στην Ξάνθη. Φαγά το πρωινό τη ομάδα. Η άλλη φαίνεται.
Εντάξει, μάλλον ναι. Μετά η ομάδα δεν ξέρω. Δεν συνδυάσαμε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω σε ποια. Αν φάγανε, δεν φάγανε. Ναι, ποια έγινε. Χρονιά ήταν αυτή, τι έγινε μετά, τι έκανε ο Πάουκ σε εκείνο το παιχνίδι. Για να το συνδυάσουμε έτσι συμπιολογικά. Από τα ωραία πράγματα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε και λατρεύουμε εδώ στο Λόγο Επειδή και σε διεθνές επίπεδο βεβαίως, βεβαίως εφοδιάζουμε με τεχνογνωσία. Αυτό που λείπει, ας πούμε, από το αγγλικό ποδόσφαιρο έχουν και εκεί βέβαια. Έχουν εκπομπές που δεν έχουν αμυγός αθλητικά ραδιόφωνα. Αν νομίζω πρέπει να υπάρχει BBC Sport. Διάφορα ναι, υπάρχουν. Αλλά έχουν εκπομπές που παίρνουν και λένε οι φιλάθλοι πήραν από και το προηγούμενο και τέτοια και στραβά στόματα αγγλικά και οι mates και τέτοια. Α, ναι. Έχουν. Έχω να σου πω ένα τελευταίο για παδού. Ναι, για παδό. Και να αποχωρήσουμε. Ναι, να μην νομίζεις τι γίνονται μόνοι σαν έτσι. Στο NBA προχθές έπαιζαν οι Pelicans της Νέας Ορλάνης. Ναι. Και έχει Θεούλης ο παδός, ο οποίος κάθεται στις πρώτες σειρές, ο οποίος φοράει τη φόρμα της ομάδας. Ναι. Όλοι από πάνω με κάτω με την κουκούλα. Είναι στα κόρτς εκεί μπροστά, ναι, δίπλα, ναι, ναι, στο γήπεδο. Και αποφασίζει ενώ κάνουν ζέσταμα οι παίχτες, ναι, μπαίνει μέσα, ναι, κάνει διατάσεις κανονικά με τις παίχτες, κάνει ζέσταμα και τον δίνουν και πάσες για να κάνει και τα σουτάκια. Και τον παίρνει χαμπάρι μετά από ώρα ένας αστυνομικός και τον αρπάζει σαν τα παιδάκια. Μόνο από τα αυτή δεν τον πήρε, τον λέει κάτσε εκεί και τον κάνει, μην το ξανακάνει. Μα αυτό το έχει κάνει ο Ρεμί Γκαγιάρ. Ναι. Αυτός που κάνει τις φάρσες, θα τον έχετε δει ένας Γάλλος. Στο Γαλλία-Ελλάδα. Στο Γαλλία-Ελλάδα στο βόλεϊ, ναι, κανονικά έχει μπει μέσα στην αποστολή που παρουσιάζουν εκεί τη δωδεκάδα. Τραγουδάει εθνικό ύμνο και χέρια. Δίνει χέρια κανονικά σε ένα παιχνίδι. Υπάρχει στο YouTube αυτό το βιντεάκι. Και, Αντωνίου, και το έχει κάνει στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας. Έχει φορέσει τη φανέλα, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν τη Πάρισε με ποιοι παίζανε. Μονπελιέ είναι σαν οπαδό. Ναι, δεν ξέρω σε στο τελικό. Μπορεί να παίζει και Μονπελιέ. Σε τελικό του κυπέλου Γαλλίας έχει μπει με φανέλα μια ομάδα, δεν τη θυμάμαι μέσα κανονικά στα πανηγυριά. Πανηγυρίζει, βγαίνει φωτογραφίες όλα μετά τις αναμνηστικές αυτές που βγαίνουν εκεί τον Ατάλο, σηκώνει κύπελο και κάνει και δηλώσεις στην τηλεόραση. Σηκώσει κύπελο και ναι, κάνει δηλώσεις. Σίγουρα πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και τέτοια. Εντάξει, θεϊκά πράγματα, πανέμορφα. Γιατί και ο κόσμος μπορεί να παίξει εν τέλει μπάλα και αυτό πράττει εδώ στο Λόγο Επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Καλημέρα. Τις παρεμβάσεις σας, την ανοχή σας, την επιμονή σας. Την φιλία σας πάνω απ' όλα. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 η ώρα. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε ξανά αύριο στις 6. Τσάω.